Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιστη εστέρα μου, τσαπτεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα. Ακούτε Μετρόπολη σε 95,5 των FM. Της Κακομοίρας θα γίνει μέχρι και τις 4 με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στις ρύθμισης των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκα, ο οποίος είναι στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη, η οποία είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης σε 95,5 των FM. Τι έγινε, Κόκκινο Σκουφίτσα? Τι έγινε? Για να δω τι γράφει. Άσε την κουτσομπόλη. Κάτσε να δω τι γράφει, ρε. Τι κουτσομπόλη είσαι, ρε. Τι γράφει? Τι είναι αυτό? Ερώτικα. Ερώτικα. Καλό είναι. Τι είδη? Καλό είναι. Ωραίο. Έπρεπε να δει τη γράφει η μπλούζα για πισαμένη καλή. Όχι, ωραίο. Καλό. Για την προπόνηση το έχω, αδερφέ. Δεν έχεις... Ωραίο είναι. Την πέλιασα σήμερα, δεν πήγα. Αύριο θα πάω. Και τη Δευτέρα δεν πήγες. Πήγα την Τρίτη. Τη Δευτέρα κοιμόσουνα. Γράψαμε και μετά κοιμόσουνα. Καλά έκανα. Έχω αυτό το διάστημα πολλά στο κεφάλι μου. Εσύ έχεις το κεφάλι σου. Εκτός από μαλλιά, στο κεφάλι μου έχω πολλά. Έχω, λέει, πολλά στο κεφάλι μου. Ναι, ρε. Ποιο κεφάλι? Αυτό εδώ που βλέπεις. Αυτό το κεφάλι δεν έχει τίποτα μέσα. Λες, ε. Έχω πολλά στην καμπούρα μου, να πεις. Να το σεβαστώ. Μάλιστα. Με βλέπεις για καμπούρι? Στην καμπούρα μου. Α, καμπούρα μου. Στην καμπούρα μου. Ναι. Όταν κάποιος αδυνατίζει. Ναι, ναι. Όταν χάνει βάρος, το παιδί μου. Ναι, τι κάνει. Το λέει ο κολλητός μου. Τώρα λέει είναι σαν να έχεις ένα σακί εδώ πάνω με 10 κιλά, με 5 κιλά, με 15 κιλά. Ναι. Και να το έσαιρνες κάθε μέρα περπατούντας. Ναι. Τώρα λέει απαλλάχτηκες από αυτό. Ναι. Αυτό είναι το καλό όταν κάποιος κάνει γυμναστική. Ναι. Χάνει κιλά, κάνει δίαιτα.
Δεν χάνεις και λάμα κάνεις γυμναστική. Άμα θες σου σταματήσεις τη μάσα, δεν. Το θέμα είναι η μάσα. Δεν είναι μόνο θέμα. Το μάσης. Σώμα το χτίζεις στην κουζίνα σου. Ρε φίλε, ο μεταβολισμός του ανθρώπου. Άντε, θα σε κάνουμε. Επηρεάζεται από πάρα πολλά πράγματα. Ένα εξ αυτών είναι και η άσκηση. Ναι. Η αερόβια άσκηση. Ναι. Ναι. Όχι αυτή που κάνεις εσύ. Η αερόβια άσκηση. Τι κάνω εγώ, τι ξέρεις τι κάνω εγώ. Τι άσκηση κάνω εγώ. Δεν ξέρω. Τι άσκηση κάνω. Εσύ, ρε φίλε, έχεις γεράσει. Ναι, ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Έχεις γεράσει, δηλαδή λέω. Ναι, ναι, σαν αθλητής. Ναι, έχω γεράσει. Πώς λες, ο τάδε είναι γέρος. Ναι, μην πάρ' το γρήγορα. Λοιπόν, ναι, έχω γεράσει. Και κάνεις δυναμικά αθλήματα. Κάνεις ο σάκου του box. Ναι. Κοιτάζεις να αυξήσεις την ξυλοχωρητικότητά σου, όπως ναι. λέει και ο δάσκαλος. Ναι. Δεν θα πρέπει. Αυτό είναι το αναερόβιο κομμάτι. Το αερόβιο που είναι το jogging δεν το πιάνεις να το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Το ξέρω, το κάνεις και συγχαρητήρια. Δεν το ξέρεις. Έλα, πάλι τώρα εσύ που κάνεις αερόβια μόνο τα μάγουλά σου για να φας και πάνε στους χορηγούς εκεί πέρα γιατί καθυστερούμε. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη. Καθώς αν θες να κάνεις οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σου, το αυτοκίνητο σου κρατάς την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι, τηλεφωνείς στο 18133 και όλα τα άλλα τα κάνουν η αδερφή Κωνσταντινίδη. Για οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σου, γρήγορα αξιόπιστα μόνο με ένα τηλεφώνημα και φυσικά για την καλύτερη τιμή της αγοράς, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Μην ξεχνάτε τον τεράστιο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5, καθώς το Μετρόπολης σου πληρώνει το μισθό της χρονιάς. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, μπαίνετε στο metrosport.gr. Πάνω πάνω υπάρχει ένα μπανεράκι το οποίο γράφει ο διαγωνισμός της χρονιάς, ο μισθός της χρονιάς κτλ, 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 με έναν τύπο χαμογελαστό με τα γυαλάκια του. Κάνετε κλικ, συμπληρώνετε τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται, διαβάζετε τους όρους διαγωνισμού. Και καθημερινά από τις 14 του Γενάρη γίνονται κληρώσεις 9 και 20, 11 και 20, 1 και 20, 3 και 20, 5 και 20, 7 και 20 και 8 και 20. Με το που ανακοινώνεται το όνομα από τον συνελεκτή της εκπομπής, έχετε 30 λεπτά να επικοινωνήσετε με το Μετρόπολης 95,5 των FM. Το λέτε στη γραμματεία, βγαίνετε στον αέρα και αυτομάτως είστε ένας από αυτούς οι οποίοι θα έχουν την τύχη να βρίσκονται εδώ στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου live στον αέρα. 3 και 20 δηλαδή, ένα όνομα σημαντικό γιατί όχι το δικό σου θα ακουστεί ναι. εδώ στο Μετρόπολη σε 95,5 των FM. Λοιπόν, το πρωί πήγε κάποια βόλτα στο φίλο, στον Παλοδήμο. Λοιπόν, του είπες τίποτα. Κάτι είπα, μην στεναχωρίες. Μπράβο, κάτι είπα και για σένα. Μπράβο, σώσε, κάτι είπα και για σένα. Εσύ είσαι ένα μεσόγειο. Αλλά θα σε φτιάξω τώρα. Ναι. Τον άλλο μήνα θα έρθει για ένα διήμερο. Ποιος? Ένα αυτοκίνητο, δεν λέω λεπτομέρειες. Ναι, πέτυχε. Για δύο μέρες μόνο. Ναι. 300 άλογα. 300? Ναι. Μουστάρι να το οδηγήσουμε. Όχι, κόκκινε. Σε πίστα μόνο, εσύ. Εγώ μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή, αν πει στην Τσιμισκή με τα 300 άλογα. Ποια Τσιμισκή στην Εθνική Οδό θα πούμε 300 άλογα. 300 άλογα. Δίπλα στην Εθνική. 300 άλογα, ναι. Ναι. Κουστάρεις, Χιουντάι. Ναι, ξέρω. Δεν είναι 300, 275. Το ξέρω το Χιουντάι. Ωραία. Κουστάρεις. Κουστάρω, ναι. 30.000, 35.000, 32.000. Δεν νομίζω πιο φθηνό. Ίσως είναι και πιο φθηνό. Λοιπόν. Το ξέρω το Χιουντάι αυτό. Κουστάρεις να το οδηγήσουμε. Κουστάρω. Ναι. Δηλητρό είναι, μου φαίνεται. Επειδή ξέρω ότι σου αρέσουν τα πολλά άλογα. Ναι. Όχι των υποδρομιών. Ναι. Τα άλογα του αυτοκινήτου. Ναι. Καλό είναι. Εδώ τι έπαθες? Τίποτα, έχει κάτι μπαλώματα και φύγανε και θα βάλω άλλα. Ναι. Λοιπόν. Και. Θα πάρει τα 400. Λέω. Ναι. Με το που μου είπε, ξέρετε, θα έρθει αυτό, σε σκέφτηκα και λέω. Αυτός... Θα μα το δώσει για δύο μέρες δηλαδή. Όχι για δύο μέρες. Δύο μέρες θα είναι εκεί. Α, θα είναι εκεί. Α, κάνει μια βόλτα. Μια βόλτα θα κάνω. Αυτό όταν φτάσει θα το πω, κοίταξε να δει. Ναι. Θέλω να πάμε Κατερίνη και να γυρίσουμε τον Κωστή. Ναι. Θα πεταχτούμε. Ο ένας το πήγαινε, ο άλλος το έλα. Ναι. Τώρα, άμα γυρίσει τα μάξι, είναι μια άλλη ιστορία. Δεν φεύγουν αυτά τα μάξι, εμεί τα αγωγήσουμε. Πώ μπορεί να φύγει τώρα, αυτό δεν φεύγει. Φάει τη γλώσσα σου. Λέγε, πάρα πολύ ωραία. Άλλα φρένα, λοιπόν, έχει άλλα αυτά. Είδα πάρα πολύ ωραία την έκθεση. Ναι. Πολλά έτοιμο παράδοτα αυτοκίνητα για εσά οι οποίοι θέλετε να κάνετε δικό στο Hyundai τον ονείρο σα, το Kia ή το Skoda τον ονείρο σα, με εγγύηση κατώτερη τιμή σε ένα απίστευτο χώρο. Θα πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη κατά τον λίγο με το Αλφακτέο ή θα μάθετε περισσότερα στο 2310-596-596, γιατί είπαμε, παίρνετε εγγύηση χαμηλότερη τιμή. Λοιπόν, αγωνιστική σήμερα. Ωραία, κάτι θα δούμε. Πολύ παρασκήνιο σήμερα. Πολύ γιατί, παρασκήνιο γιατί, από γιατί, γιατί, γιατί παρασκήνιο. Γιατί. Πολύ βασαρία με το που φύγαμε από εδώ. Ναι. Όχι, φεύγει ο Παντελίδης, όχι έτσι ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης είναι δυσαρεστημένος από τον Άρη. Περισσότερο από όσο ο Άρης από τον Παντελίδη. Ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι
Έχει μάθει ότι ο κύριος Καρυπίδης διέρευσε στα All About Us και στους φίλους τους, ρεπόρτερ τους δικούς τους, ότι έδωσε το μήνυμα ότι θα φύγει ο προπονητής. Ναι. Το τραβήξαν πίσω μετά το έργο, το έμαθε ο Καρυπίδης αυτό και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δυσαρεστημένος από αυτή τη συμπεριφορά των ανθρώπων του Άρη προς το πρόσωπό του. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή θεωρεί ότι τον διώξανε και μετά υποκριτικά του τραβάνε και μια ανακοίνωση στήριξη. Δηλαδή ότι τον κοροϊδεύουν. 53 χρόνια άνθρωποι τον κοροϊδεύουν. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό. Ή το διώχνει πριν το μάτς, ή το διώχνει μετά το μάτς. Δεν του λες τίποτα. Η ομάδα διαταράσσεται από κλειδονισμούς και ιστορίες. Δεν πρέπει να διαταράσσουν τις ισορροπίες. Ναι, τώρα το μαθαίνει τώρα ο παίκτης. Αλλιώς είναι να ξέρει ότι ο προπονητής του είναι υπατμών. Και αλλιώς είναι να πούμε όταν ξέρει ότι είναι βαθύ το κάθισμα του προπονητή, τον έχουν. Δηλαδή, έναν προπονητή, α πούμε, ξέρει ότι σε μια εβδομάδα δεν τον έχει. Τι πειθαρχία να κάνει αυτόν τον προπονητή, τι να σου πει αυτό ο προπονητή, τι να δώσει. Μετά έχουν και άλλα θέματα, έχουν και εσωτερικά θέματα. Βαλεριάνος δεν δίνει πάση στον Κορχούτ. Αυτά λύνονται. Ναι, δεν λύνονται. Λύνονται αυτά. Έχει. Λύνονται. Έχει ομάδα με ένα τεχνικό διευθυντή. Ψάχτηκα. Ψάχτηκε. Ναι. Πού, στη τσέπε σου. Ψάχτηκα ρε. Πού ρε ψάχτηκα. Γιατί έγινε όλη αυτή η φασαρία. Πες μας για να μάθουμε. Λοιπόν, όπως ψάχτηκε για πολλά άλλα πράγματα. Μπράβο ρε Γρηγόρη, να ψάχνεσαι. Λοιπόν, και να με συγχωρούν οι συνάδελφοι που τους άλλους φίλοι είναι, δεν προσπαθώ ποτέ να καλύψω. Μην το λες ρε κόκκινε την έκθεση, πες εκεί αυτό που ξέρεις. Λοιπόν, πρώτον να σου πω ότι ο Παντελίδης δεν πήρε κανένα χαρτάκι μέχρι τώρα. Τι δεν πήρε? Δεν έχει πάρει κανένα χαρτάκι. Αυτό με το Κωνσταντινίδη το δεξί τον μπακ. Δεν πήρε χαρτάκι. Ναι, εντάξει τώρα, λέει αυτό. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν είναι από τον Παντελίδη αυτό. Ναι. Έμαθα από μέσα. Εσύ από πού έμαθες δηλαδή? Έμαθα ρε, τον έσω. Από ναι. Μέσα, ναι. Λοιπόν, την εντεκάδα για να καταλάβεις τη μαθαίνουν όλοι, ναι, την Κυριακή ή το Σάββατο που παίζουν. Ναι. Ο Τσαρτίδης πότε τη μαθαίνει? Ρώτα. Ωραία, πάρε το τηλέφωνο. Φίλοι. Παρακάτω, λέγε. Δεν είναι. Παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, την εντεκάδα τη μαθαίνουν τελευταία ναι. στιγμή. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερον. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί ξαφνικά και πάντα πρέπει να φταίει ο προπονητής. Ποιο θα φταίει? Ο φίλαθλος θα φταίει. Ο προπονητής θα φταίει. Οκ. Τι οκ. Okay. Λοιπόν, τρίτον. Τι τρίτον. Πρέπει να καταρρεύσει πλέον ο μύθος. Ναι. Ότι φταίει ο προηγούμενος προπονητής, όπως δεν φταίει και ο Παντελίδης. Άρα είναι άρρωστο το σωματείο μας λες. Τώρα τι μας λες? Όχι, υπάρχει λάθος νοοτροπία. Αυτό λες τώρα. Δηλαδή δεν φταίει ούτε ο Φερέρ, ούτε ο Ερέλα, ούτε ο. Ούτε ο Πάκο Ερέλα. Έφυγε ούτε ο κύριος ναι. Παντελίδης. Ποιο φταίει δηλαδή? Φταίει ο Διαμαντόπουλος που παίζει σε την ομάδα? Όχι. Ποιο φταίει? Ποιο φταίει? Κάποιο φταίει. Ο Καρυπίδης φταίει. Γιατί φταίει ο Καρυπίδης? Για μένα φταίει ο Καρυπίδης. Γιατί μπορεί να. Το ότι πληρώνω. Εντάξει. Δεν με κάνει αυτομάτως και ειδικό ναι. για να κάνω τα πάντα. Ξέρει μπάλα ο Καρυπίδης. Ρε δεν θα το συζητήσουμε αυτό. Και να σου πω και το καλά. Ότι πληρώνω δεν με κάνει και ικανό για τα πάντα. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη και για υπεύθυνο επικοινωνίας και για έφορο και για τεχνικό διευθυντή και για γενικό αρχηγό. Ναι, τα έχει όλα. Εντάξει τώρα αν τα έχει όλα και πώς τα έχει είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, δεν μπορεί για όλα να αποφασίζεις εσύ. Και όλα να περνάνε από εσένα. Τι λες, ο ηγέτης αυτός. Την τελική κουβέντα αυτός την έχει. Αυτός θα την έχει. Φυσικά και φυσικά θα την έχει. Αλλά δεν μπορεί για όλα ναι. να είσαι εσύ που. Δηλαδή, όλοι να είναι yes men. Δεν γίνεται, ρε φίλε, είναι λάθος. Δηλαδή, βλέπεις τώρα το φίλο στον Κούγια. Είναι πάντα στον πάγκο της ομάδας. Καλά κάνει. Καλά εξηγείται. Δηλαδή, ο Ιταλός δεν είναι καλός. Ποιος? Ο προπονητής. Προπονητάρα είναι. Εντάξει. Από τη μία υπάρχει η φιλοσοφία ότι είναι δικαίωμά του. Ναι. Γιατί αυτός πληρώνει. Δικιά την ομάδα. Σεβαστό. Ναι, και... Από την άλλη όμως, όταν έχουμε εικόνα από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Εδώ Ελλάδα είναι άσχημη. Μισό λεπτό. Εντάξει, εδώ τώρα είμαστε αλλιώς. Το δέχομαι αυτό που λέω. Ναι, είμαστε αλλιώς. Από τους προέδρους οι οποίοι κάθονται ψηλά και ο προπονητής έχει το γενικό κουμάντο, μου λες είμαστε Ελλάδα. Ωραία, και ρωτά... Τα ίδια τα ίδια διαφορετικά. Ρωτάω κάτι. Εντάξει, ναι. Είδες πότε το Μαρινάκι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Τι να δω. Το Μαρινάκι τον είδε στον πάγκο. Γιατί χωράει να κάτσει ο Μαρινάκης στον πάγκο του Ολυμπιακού. Είδε πότε του Σαββίδη στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Τι να κάτσει ο Σαββίδη, τον είδα, ναι. Πότε. Κατέβει πριν από πόσα χρόνια και έδινε εντολή στον προπονητή. Να κάνει αλλαγή. Δηλαδή έγινε μία φορά. Walkie talkie δεν έχει δηλαδή άμα θέλει. Τι λες τώρα. Ναι. Το να είναι εκεί όμως δείχνει. Δηλαδή ο Κούγιας λατρεύει το ποδόσφαιρο. Έχει μεγαλώσει. Κάτσε τον Κούγια, ρε, που καταλήγουμε. Ο Κούγιας είναι ένας και μοναδικός. Δεν υπάρχει δεύτερος σαν τον Κούγια. Το εργοστάσιο ένα έβγαλε σαν τον Κούγια. Μετά έσπασε το καλούπι. Μετά έσπασε το Κούγια. Ο Κούγιας είναι περίπτωση. Δεν έχω θέμα με τον Κούγια, ρε. Εγώ σου λέω.
αυτή την πράγμα, αυτό το κοινό τρόπο. Στον Άρη πάμε, μην πας σε παλοδρόμο. Στον Άρη. Ο Άρης. Βγαίνει πριν από 10 μέρες τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη. Τη λίστα για τους παίκτες που θα φύγουν, ποιος την έκανε. Ο Διαμαντόπουλος. Εγώ την έκανα. Ο Διαμαντόπουλος. Ναι. Το ότι δεν μπορούν να φύγουν, ποιος το είπε. Ο Καρυπίδης που δεν έχει να πει. Ναι. Το ότι τους έβαλε να παίξει ο Παντελίδης. Κρίθηκε από σένα και από πολλούς ακόμα. Και δεν είχε άλλους. Ότι είναι επιλήψιμο. Όχι. Okay. Κρίθηκε επιλήψιμο. Όχι. Δεν είχε άλλους. Την επόμενη μέρα βγήκε εσύ και είπε: είναι δυνατόν βάζει το Βαλεριάνο. Και σου απάντησε ο Μαυροφορίδης. Και σου είπε ότι λάθος ήσουν να γίνει για τον Βαλεριάνο που έκανε το καλύτερο παιχνίδι του όσο το ξέρω. Καλό, Μαυροφορίδης του Βαλεριάνου αυτού δικό του παίκτη είναι. Τι αμπή, κακό θα μπει. Εδώ τον Μασάν τον έκανε αριστερό. Δηλαδή δεν λέει ψέματα. Όπως και ο Ιντζόγλου ήταν πάρα πολύ καλός εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή. Πώς ήταν καλός δηλαδή ο Ιντζόγλου. Καλός ήταν. Ο Ιντζόγλου είναι αυτό μπορεί ο καημένος, δεν μπορεί άλλο. Δεν μιλάω για καημένο. Τώρα, και πάμε ναι. Στο διατάφτα. Σα χάφενο. Και πάμε στο διατάφτα. Ναι. Ξέχνα το αν ξέρεις τον Παντελίδη, εσύ αν το ξέρω εγώ, αν το ξέρω ο Σοκολίδη. Υπάρχει κάτι που κάρτα βγαίνει είναι αυτός, ρε. Τι κάρτα βγαίνει, ρε. Ούτε. Δηλαδή αν πάμε να ληστέψουμε μια τράπεζα, πριν πάμε να ληστέψουμε την τράπεζα, στο καφενείο. Θα μας πιάσουμε τα κατσαβίδια. Και τι τα βρεις. Ρε τι κάρτα βγαίνει ρε. Πάνε παρακάτω ρε. Λοιπόν, άκου τώρα για να συνοηθούμε. Τι είπα να συνοηθείς ρε. Για τη βλακία είπες. Ρε τι κάρτα για βγαίνει. Για τη βλακία είπες. Ρε τι να σε κάνω. Για τη βλακία είπες. Πριν πάμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, κομμεριλίκι, θα σε πιάσουνε πριν. Πριν ξεντηθεί, θα σε πιάσουνε. Τι να σε κάνω, τι να σε κάνω. Άντε, τελείωνε. Θα σου αποκαλύψω γιατί. Άντε, αποκάλυψε το. Άντε. Λοιπόν, ναι. Ξεκινάει η περίοδος με τον Αστέρα Τρίπολης να πηγαίνει κατά διαόλου. Μάλιστα. Με γκίνια, με χιλιαδιό. Ναι. Θυμάσαι τους παίκτες του που τρέχαν σαν τρελή πάνω του να πανηγυρίσουν. Μάλιστα. Εκφράζοντας την παράστασή του. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, λέω ναι. Ότι έναν προπονητή τον κάνουν οι παίκτες και τον αποδομούν οι παίκτες. Μάλιστα. Λοιπόν. Το ίδιο πράγμα θα φανεί αύριο. Δηλαδή αυτό το σκεπτικό ότι ξέρεις πώς να σκέφτονται οι παίκτες τώρα που μπορεί να μην συνεχίσει ο Παντελίδης, δηλαδή να είναι δεν κατάλαβα. Ή τον εμπιστεύεσαι, ή τον εμπιστεύεσαι. Μην δίνεις τους παίκτες ρε, τώρα την ευθύνη. Όσο μπορούν τα παιδιά παίζουν, ρε. Να σου πω προτροπή κάτι. Μισό λεπτό, ρε Γρηγόρη. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Μπορεί ο Σιώπης να γίνει καντέ. Δεν γίνεται. Πολύ καλός ο Σιώπης. Ο Σιώπης σε τι είναι καλός. Πολύ καλός. Είναι καλός στο pitbull αυτό και τα λοιπά. Πολύ καλός παίκτης. Χαμηλά να πιάσει. Από τη μέρα που έγινε η κέντρα. Ναι. Με το 1-2 με τον Πανετολικό. Ναι. Από τότε σέρνουν. Τι να κάνω. Τον φορτώσατε όλοι. Τι πηδάζετε Σιώπη. Ναι. Γιατί πηδάζετε Σιώπη. Το βρεμένη εφημερίδα δεν πηδάζετε. Ρε παιδάκι μου ο Σιώπης. Πώς, το φάγα το παιδί. Τρεις φορές. Έχει ψυχολογικό. Έγινε ράκο. Ράκος έγινε το παιδί. Σιγάρε τον φάγατε. Ρε κάρτα βγαίνει. Ρε. Τον φάγατε το Σιώπη. Κάρτα βγαίνει. Ναι. Σταμάτα κόκκινη. Κάρτα βγαίνει. Ναι. Ο Σιώπης είναι ένα σκαφ. Ένα 54 ύψος. Από το ρίζο κάνα πόντο πιο ψηλό. Να κάνει παιχνίδι, δεν ξέρει. Στις 10... Σταμάτα ρε, να μάθει μπάλα. Ρε. Στις 10 πάσες, στις 7 θα τις κάνει λάθος. Ψηλά να πηδήξει δεν μπορεί. Εντάξει. Γκολ έχει κάνει στην τρίτη δημοτικού σε ένα σχολικό προτάσμα που κάνανε τα junior. Ξανά δεν κάνει γκολ. Είναι καλός χαμηλά. Τρέχει σαν το γομάρι. Τρέχει, έχει 4 πνευμόνια. Πιάνει τον αντίπαλο, τον χάβει και τον σβήνει. Αυτός είναι ο Σιώπης. Θα του δώσουμε τον Σιώπη, τον κάνουμε καντέ με το ζόρι τώρα. Ο Βαλεριάνος. Αυτός είναι ο Βαλεριάνος. Το ίδιο και ο Τζανακάκης. Ο άλλος, ο Φουκαράς, ο Σέντερ Μπάκο, όπως το λένε, ο Δελιζής το παιδί, ψηλόδυνατο παιδί, εσύ είσαι στα ψηλά μόνο. Εσύ είσαι στα ψηλά μόνο. Το βάζει τώρα το παιδί αυτό να κάνει παιχνίδι από πίσω. Ποιος, σαν να βάζει τον Κολτσίδα να κάνει παιχνίδι από πίσω. Ο Κολτσίδας ήταν δύο φορές πιο γρήγορος από τον Δελιζής. Καλά, ξεχνάω στον Κολτσίδας. Έβαλε γκολ με προσποίηση. Σταμάτα ρε κόκκινε, σταμάτα να μάθει ο κόσμος λίγο μπάλα. Ξεχνάς ο Κολτσίδας. Πάει να κάνει τώρα παιχνίδι ο Σιώπης και ο Δελιζής στον Άρη. Γίνονται ρε αυτά τα πράγματα να πούμε. Και μου λες εσύ οι παίκτες θα κάνουν και θα πανηγυρίσουν και θα κάνουν. Εδώ σου μιλάω εγώ για μπάλα ρε. Ο Ιτζόγλου στις 10 πάσες που θα πάρει την μπάλα στα πόδια του θα δώσει στο center back την πάσα 9 στις 10. Μπορεί να πάει κάθετα ο Ιτζόγλου να κάνει παιχνίδι ρε. Τι μας λέτε τώρα ο Άρης και το ψηλώσατε τον Άρη πολύ να πούμε. Αυτό φταίει ο Καρυπίδης. Καρυπίδης, αν φταίει σε κάτι, εγώ τον παραδέχομαι σαν παραγωγό. Άστε το παραμύθι τώρα οι Αριανοί, δεν είχαν καλύτερο. Οι Αριανοί καλύτερο δεν είχαν. Στο λέω Ραπτόπουλος εγγυημένα. Αλλά ο Καρυπίδης είναι και λίγο λεζαντιάρης να πούμε στο πόδο. Είναι και λίγο φιγουρατζή. Πομβιβέρ. Ναι, δεν ξέρω τι πομβιβέρ, ποινών βιβέρ είναι. Και να ντύνεται, ξέρει και να κάνει κάτι. Εντάξει, δεν λέω το αντίθετο. Έδωσε προσδοκίες αυτούς εδώ τους Αριανούς, τους άμπαλους, παραπάνω από όσο πρέπει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Άρη.
ότι τους δώσαν τους ανθρώπους, τους Αριανούς, τους πελάτες τους, τους φιλάδους, τους οπαδούς, μεγαλύτερες προσδοκίες από όσο μπορεί να σηκώσει η ομάδα. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος του Άρη. Και έγινε ακόμα χειρότερο με τις τρεις καπάκι νίκες με τον Ερέρα που έσωσε την κατηγορία εκεί ο Άρης. Εκεί ο Άρης έσωσε την κατηγορία. Σεπτέμβριο μήνα ο Άρης σώθηκε. Με αυτές τις τρεις νίκες. Το κατάλαβες το έργο. Πολύ καλά. Θα χτίσει παιχνίδι τώρα, παιχνίδι ο center back, ο, που δεν ξέρει μπάλα το παιδί. Ο Δελιζίσης, ο οποίος είναι ένα παιδί δυνατό, ψηλό και ψηλά. Δεν φταίει ο Παντελίδης που το βάζει σε ζώνη και παίρνει ο Χαφ το, που παίζει στόπερ, το Μαρκόφσκι. Δεν φταίει ο Παντελίδης εδώ. Δεν φταίει ο Παντελίδης εδώ. Φυσικά και φταίει. Φυσικά και φταίει. Φυσικά δεν φταίει. Μα εγώ δεν λέω φυσικά ότι... και φταίει. Βέβαια φταίει. Δεν φταίει. Χτίζει τώρα ο Σιώπης. Θα κάνει τον Καντέ. Ο Σιώπης. Ξέρει μπάλα ο Σιώπης. Το κάνω λίγο πίεση εγώ που είμαι 100 χρονών. Δεν είναι καλό ο Σιώπης. Τι είναι? Βγάλε το Σιώπη άχρηστο. Ο Σιώπης δεν είναι άχρηστος. Του δίνει άλλο ρόλο. Ο Σιώπης είναι. Πάρ το φορτούνι και σαν κάτεψέ τονα. Να μην ακουμπήσει την μπάλα. Πήρε την μπάλα, δώστη στον μπακ, φύγε. Τελείωσε η αποστολή σου. Και άμα γίνει κανένα στημένο χτύπημα εις βάρος μας, κάτσε εκεί στο ημικύκλιο της περιοχής να πάρει το rebound. Μην κάνει ο αντίπαλος το σουτ. Πάει και πηδάει ο Σιώπης το παιδί. Και εγώ 1,75 μου πάω από εξτρεματοφύλακα και δεν μπόρεσα, με κοροϊδεύουν. Λοιπόν, θα πάει ο Σιώπης να πηδήξει κεφαλιά. Ποιος πάει να πηδήξει ο Σιώπης κεφαλιά εκεί στο στημένο. Τρελαθήκατε μόνο τώρα. Το Ματίγια, χαφ μέτρη είναι αυτή. Πήρε τον Κορχούτ, ο Βαλεριάνος δεν του δίνει την μπάλα. Επειδή είναι αριστερός μπακ. Αυτές είναι οι αρρώστιες του Άρη. Και ο Σιώπης μαζί, οι φιλαράκια, δεν του δίνουν την μπάλα. Τον Κορχούτ, αμέσως τον κάναμε τρόικα τον Κορχούτ. Θα τον φάμε τον Κορχούτ. Μετά έχει σέντερφορ, το Διαμαντόπουλο. Και βάζει τον Τεκίνη σέντερφορ. Εγώ τον έβαλα τον Τεκίνη σέντερφορ. Συνέχεια. Το έκανε και ο άλλος ο προπονητής. Λοιπόν δεν έχουν σέντερφορ. Δεν έχει ο Άρης σέντερφορ. Όλες οι ομάδες έχουν σέντερφορ. Ο Άρης είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα να τα κάνουμε κριτική πάνω στην μπάλα. Ο Άρης είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που από στο 100% των παιχνιδιών το 90% τα έχει παίξει χωρίς σέντερφορ. Πώς θα πάει αυτή η ομάδα δηλαδή και να κερδίσει και να κάνει. Τελευταία αφήνω τη φυσική κατάσταση εγώ. Τη φυσική κατάσταση την αφήνω τελευταία. Εγώ σου λέω πρακτικά πάνω στην τακτική και στη στρατηγική του ποδοσφαίρου. Έτσι κάνω κριτική. Όχι, φταίει ο Καρυπίδης, φταίει αυτό και δεν ξέρει. Και άμα του πει τι φταίει, ανέλησε μου, δεν ξέρει να σου πει. Δεν έχει ιδέα να σου πει. Φταίει ο αυτός. Είμαι φίλος με τον τάδε, φταίει ο άλλος. Κάνω, μου δίνει είδηση ο άλλος, θα στηρίξω τον άλλον. Έτσι θα κάνουμε κριτική. Όχι. Λοιπόν, ποιος είπε κάτι τέτοιο. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ποιος αυτά έχω να πω για τον Άρη. Ποιος είπε και δεν λέω τίποτα άλλο. Βλέπω αναμπουμπούλα και λέω είναι κρίμα. Δεν υπάρχει λόγος. Τι είναι την μπουμπούλα. Αναμπουμπούλα βλέπω και λέω δεν υπάρχει λόγος. Αυτό τώρα είναι άποψη αναμπουμπούλα. Τι να σε πω. Έχεις ένα άποψη να μας πεις. Ναι, στην μπάλα πάνω. Φυσικά. Ότι δεν πρέπει... το σιώπη δεν πρέπει να δημιουργούνται ψεύτικες προσδοκίες. Α, μπράβο. Τελειώσαμε. Μέρα της ανεγνώμη. Αυτή είναι η. Δεν πρέπει να δημιουργούνται ψεύτικες προσδοκίες. Δεύτερον, δεν πρέπει να δημιουργούνται φρούδες ελπίδες, το οποίο είναι. Φρούδες. Φρούδες, ναι. Τι φρούδες. Λοιπόν. Και τρίτον, πρέπει να έχουμε αυτογνωσία. Εντάξει. Αλλά όταν κυκλοφορούν κάτι αρπετά σαν και σένα στο ραδιόφωνο και βγαίνουν και λένε, πείτε μου ρε, ποιο από αυτού ρε μπορεί να. Ποιο από του ΠΑΟΚ μπορεί να φάει τη θέση αυτών και του κάνει χαβαλέ και χουλιαμά. Να τα. Πήραν τα μυαλά του αέρα. Εσύ φταίς. Βρήκα ποιο θέλει. Εγώ κόκκινε μου, το Σεπτέμβριο είπα ότι άρεσε να βγει ένατος. Και οι Αριανοί εδώ φωνάζαν. Εσύ έρθα από 6 μέχρι 8. 6-9. Από 4 μέχρι 7. Από 5 μέχρι 10. Έκανε την πυθία. Μεγάλη δουλειά έκανε. Σαν το... Για κάτω εσύ να δούμε. Τι να κάνω εγώ. Για κάτω. Ότι σαν δυο πάω από πρώτος μέχρι δεύτερος. Και ο Ολυμπιακός από πρώτος μέχρι δεύτερος. Και άκη από τρίτη μέχρι πέμπτη. Τι μεγάλη δουλειά έκανε. Να σε δώσει να αύξηση. Άσε μένα καημένα. Ένα μπάτσο θα σε δώσω και λίγο θα είναι. Και λίγο θα είναι. Χαμένο κορμί. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Yeah.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκο Μπόζα Ιγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να φορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54-340. Μαζί μας στο goldmall.gr. Goldmall.gr. Gold. Gold Mall. Ξέρεις, με αυτό που έχει το Gold Mall και τα ανταλαβρίζεται εδώ πέρα είναι φίλος μου. Ποιος? Έχει τον Πανιώτη Κολλητός. Πώς θα είναι τον Κώστα επίθετο? Κώστα επίθετο. Ναι. Κώστας είναι το μικρό του. Ναι. Ξεφτέρης είναι το επίθετο. Επίθετο είναι αυτό που έχει. Δηλαδή σκέψου τώρα, άκου, είναι φίλος μου. Πώς το λέει, ούτε το Κώστας ξέρει. Το γελαστό πώς το λέει. Ούτε Ξεφτέρης. Στέλιο το λέγαμε. Πώς χωρέμα. Το επίθετό του. Δεν το ήξερα. Εσύ δεν ξέρεις τον άλλο που πέθανε το επίθετο. Άρα δεν πήγε στην κηδεία. Και ήταν και φίλος. Ατρέφηγε από εδώ πέρα. Ξεφτέρι το λέγανε κι αυτόν. Λοιπόν. Δεν ήξερε τον. Του πεθαμένου το. Τι να σε πω, ρε. Τώρα δηλαδή με το συγκεκριμένο θα ασχοληθούμε. Βέβαια. Αφού... Αυτό τι σχέση. Ζωντανό τον ήξερε. Τώρα με έκανε τρίπλα. Τι σε έκανα. Με λες ένα μήνα το παιδί. Αυτό δεν είναι τάγκ. Τι είναι ένα μήνα. Πόσο, ένα χρόνο είναι, πόσο είναι. Καμαλιώτησα πόσο χρόνο. Έχει από εδώ. Έλα τέλειο είναι, σαχλαμάρα. Λοιπόν. Ναι. Αν ψάχνεις διπλό κρεβάτι και στρώμα, διπλό κρεβάτι. Τέντο στα αυτιά σου, τα δικά σου ειδικά είναι για τέντομα. Ναι. Στο goldmall.gr θα βρεις καλύτερο και αυτό το οποίο ψάχνεις. Ναι. Έχουμε υπέρδιπλο κρεβάτι υπερπολιτελείας, ναι, κατευθείαν από την ομάδα εταιρεία της Γερμανίας με δύο στρώματα, επίστρωμα κεφαλάρι για τρελούς ύπνους, η αξία του είναι 2.000 ευρώ και στο goldmall.gr θα το βρεις από 499 ευρώ. Δηλαδή κάνε το κρεβάτι 2.000 και στο goldmall θα το δώσουμε 500 ευρώ. Ναι, προσφορά. Τι λένε, πολλές φορές, πολύ. Ναι. Καταστηματάρχες και το γνωρίζουν στους πολίτες όλες. Ναι. Ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία τα βγάζουν κράχτες. Και εσύ τι θα το κάνεις στο κρεβάτι, μόνο για να κοιμηθείς. Για να κάνεις έξω το κρεβάτι. Δεν υπάρχει πιο χρήσιμο πράγμα από το κρεβάτι. Από ένα καλό κρεβάτι, ένα καλό στρώμα. Ναι. Εντάξει. Για κάτι εμπελχανάδες σαν και εσένα. Από μια καρή. Από μια καλή καρέκλα και ανατομική. Ναι. Βέβαια. Ακόμη και από το πώς θα καθίσει τον υπολογιστή. Ναι. Όλα παίζουν ρόλο. Βέβαια. Λοιπόν, η προσφορά είναι τρελή. Το κρεβάτι αυτό, για να καταλάβετε, βρίσκεται μόνο σε πεντάστερα ξενοδοχεία. Σε πεντάστερα ξενοδοχεία. Ε? Ναι. 500 ευρώ κάνει το κρεβάτι. Τα κομμάτια είναι ελάχιστα, περισσότερα στο goldmall.gr. Κάνει το δικό σας πριν εξαντληθεί. Σου κάνει και μασάζ. Πώς πατάς τώρα θα σου έλεγα τι σου κάνει, αλλά έχει χάρη. Εντάξει. Κοστίζει, παραδέχομαι, δεν ξέρει μόνο από μπάλα, διαβάζει και τους ανθρώπους που ποδοσφαίρου σε αντίθεση με τους περισσότερους στην Αμπαλούπολη αυτή. Αμπαλούπολη, η αλήθεια είναι αυτή. Μάλιστα. Έβαλα το Δελιζήσι να χτίσει παιχνίδι από τον Άρη από πίσω. Σαν τον Ανέστη Βλάχο εκεί πέρα πήγαινε, ναι, να βρει τον Μπάσα. Ναι. Ρε σήκω εκείνε και ο Σιώπης τον κάνατε καντένα, πούμε. Αυτές είναι οι προσδοκίες. Ο παίκτης που θα πήγαινε στην Τρίπολη στον Αστέρα που είναι. Από τον ΠΑΟΚ, ο δανεικός. Γιατί να πάει. Όχι, ρε, ο Κίτσου ήταν ένα παιδί μου, δεν ήθελε να πάει. Αυτό δεν θα γινόταν. Ο παπάς του Κίτσου λέει δεν πάει το παιδί μου εκεί. Βρεάς τον παπά και τη μαμά τώρα. Ναι. Παίκτης πήγε. Αρνήθηκε ο παίκτης, το λέω εγώ. Ξεφτυλίστηκες. Ναι, επειδή δεν πήγε ο Κίτσιος στην Ξεφτυλίστη. Τρίπολη. Ξεφτυλίστηκε, ναι. Ράπ είσαι η κομμανέζη στον FM. Κάθε τόσο άλλα λες. Έχει επιχείρημα. Δηλαδή, αν πάει στο δικαστήριο και με κατηγορήσει, με κλείνει φυλακή με αυτό εδώ. Έχει επιχείρημα αυτό. Το θέμα είναι να πας φυλακή. Όχι, όχι. Αυτό που λέει. Καλά το λέει. Επιχείρημα έχει. Όχι, αυτό σου τη λέει. Ναι, μου τη λέει, αλλά χωρίς επιχείρημα. Αυτό σου λέω, ρε Γρηγόρη. Μου τη λέει, αλλά χωρίς επιχείρημα. Γυρνάς. Τι γυρνάω. Ότι τα γυρνάς. Τι, συγκεκριμένα. Άλλα λες Δευτέρα, άλλα συγκεκριμένα, ρε, συγκεκριμένα. Θα βγει μετά όταν ανοίξουμε γραμμές. Με τον Αγκώνα κυλερωμένο εκεί, μεσημεριάτια. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Ποιος Αγκώνας δεν γλύθηκε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτή η ιδέα σε δει γυναίκα σε εστιατόρια θα κάνει έμετο με αυτό εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Βάλε ένα αυτό από πάνω, βάλε ένα μπουφάν. Τι ιδέα είναι αυτή. Ήρθε με τον Αγκώνα διαλυμένο εδώ πέρα. Λερωμένο. Τι έπεσε κάτω, τι είσαι, βάλε κανεί την κλωβοδιά. Όχι, ρε φίλε. Δύο μπαλώματα έπρεπε να τα αλλάξω. Με μπαλώματα τόσα λεφτά παίρνει από εδώ πέρα. Αυτό μπλούζα με μπαλώματα έχει. Εσύ ξέρει τι λεφτά παίρνω. Όχι και να παίρνει, παίρνει. 200 ευρώ παπούτσια τη προάλλη πήρε. Το κοζάρισε το παπούτσι σου. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι μετά από παπούτσια. Μια τα φοράω μια ζωή. Μια κάνουν 200, 300, 400. Έχει 17 χρόνια φορέ τα ίδια παπούτσια. Τώρα σου είχε κανένα λότο και κανένα αυτό πήρε. Λότο. Καρακίνο. Τι λέει, ρε φίλε. Λέει άλλα δηλαδή θέματα. Να πάμε τον Άρη. Τον Άρη τι? Για να ψωνίσεις περιμένεις να κερδίσεις το λότο. Εμένα με ντύνουν οι εταιρείες. Σε ντύνουνε. Πες μία που σε ντύνουν. Σταμπομάνια. Η Σταμπομάνια τώρα... είναι η εταιρεία η οποία ναι, φτιάχνει πράγματα. Ναι. Λοιπόν, φτιάχνει για μένα. Πες μια μεγάλη εταιρεία. Μεγάλη αποκλείεται μόνο. Πολύ μεγάλη. Ομάδες ντύνουν. Επειδή είμαι αθλητάρα, με κάνει φορμές και τέτοια. Είπα εγώ ότι δεν είναι καλή εταιρεία. Ναι. Μέχρι και σένα έδωσε.
μια φούτερ και να χωρίσει ο λαιμό εκεί πέρα. Του βρικόλακα ο λαιμό. Άλλα θέματα, λέγε τον Άρη τον αναλύσαμε. Πάει, ο Πάοκ έχει εύκολο έργο σήμερα. Έχει αλλάξει γνώμη. Έχεις αλλάξει τα Γιάννενα για... θα έρθουν με το πούλμα τη Αλίκη στη Φίνο Φίλμ. Αλιτάκι, πατηράκι, μέσα στο τράβα μπρο. Τράβα μπρο. Δεν έρχονται. Ποιοι δεν έρχονται. Όλοι οι ομάδε. Πε μου, ποιοι είναι αυτοί που δεν έρχονται. Τσιμόπουλο, Μιχαήλ, Αποστολόπουλο. Τι θε, Κλάου δεν έρχεται. Ο Κλάου. Ναι, ο Κλάου. Ο φόβο και ο τρόμο του. Γιατί πώ. Τον αντιπάλουν εσύ. Εγώ θα τον έφερνα. Ναι. Εγώ θα τον έφερνα. Ξέρει τι μαγκιά έκανε σήμερα ο Παζιάννη να πόρεται με 10 παίκτε μία. Τελευταία αγωνιστική ποιο παίζει στο πρωτάθλημα. Γιάννη να πάω. Γιάννη να πάω στο Καφταζόγλιο. Λοιπόν, όπου και αν είναι. Δεν μου λε ρε κόκκινε. Γιάννη να πάω στο Καφταζόγλιο. Ο Πάουκ δεν θα είναι 6 βαθμού απάνω. Εγώ λέω με την κοινή λογική. Πάρε άσο το Γιάννη να πάω. Πάρε άσο το Γιάννη να πάω. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Πάρε άσο το Γιάννη. Επιμένει ρε φίλε. Δηλαδή. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Όταν λε τα ίδια με κουράζει. Ποια είναι τα ίδια ρε κόκκινε. Είσαι ο άνθρωπο ο οποίο έχει πει. Ναι. Ότι ο Πάουκ θα σπάσει το ρεκόρ του Παναθηναϊκού. Θα το αυτός είναι ο στόχος του, να το πάρει αίτητος και είναι κοντά. Σιγά μην. Είναι στόχος. Ναι. Πώς θα χάσει. Τι πώς θα χάσει. Πώς θα χάσει. Αφού θα ξαναχάσει τώρα από την ΑΕΚ. Σιγά. Αυτή δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Δεν φτύνω. Μην στεναχωρήσεις. Σιγά. Θα πάει, θα χάσει. Άλλο βήχο, θα χάσει ένα μάτσο Πάουκ. Στην ΑΕΚ θα χάσει. Θα χάσει ένα παιχνίδι. Θα χάσει ένα παιχνίδι και ένα μεταγιάννη. Ένα δύο. Στο λέω εγώ. Ο Πάουκ θα χάσει από αυτή την ΑΕΚ ναι. Στο ΑΚ. Ναι. Το δίνει από σήμερα άσο. Ναι, το δίνω άσο. Εντάξει. Μη δώσεις άλλο αύριο. Όχι, άσο το δίνω. Μην κάνεις καμία κόρη. Η κόσμο. Πρώτη του ήταν και η τελευταία του. Και η δεύτερη θα με τα Γιάννα. Πού να χάσει. Δηλαδή άκυρο το. Το Ολυμπιακό θα πάρει ένα πέμπτο ωραίο εδώ με στην Τούπα μια χαρά. Μπορεί ωραία μια χαρά. Μπορεί να το κερδίσει. Αυτή θα είναι η βαθμή που θα χάσει ο Πάο. Δεν χάνει άλλου βαθμού. Γιάννενα, ΑΕΚ και Χ με τον Ολυμπιακό. Δύο, τρεις, πέντε. Αυτή είναι η βαθμή. Αυτές είναι εκτιμήσεις. Τι εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις είναι. Λοιπόν, μπορεί να κάνεις ό,τι εκτίμηση θέλεις. Ναι. Αλλά από την εκτίμηση μέχρι την επιβεβαίωση της εκτίμησης υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ναι, ρε παιδάκι μου, εντάξει. 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 Δηλαδή λες τώρα, εγώ το κρατάω. Εγώ βλέπω το πού. Λες ότι, το... θα λες ότι ο Πας Γιάννενα ναι. Κάθεται φρόνημα και σου λέει. Μπορεί να κέρδισε. Γιατί να μην κάτσει φρόνημα ο Πας Γιάννενα. Δηλαδή, άμα δεν κάτσει φρόνημα, δεν θα χάσει. Θα γίνει μάχη, θα χάσει ένα 0, 2-1, 2-0. Δηλαδή και. Θα πάω να πλακώσω με έναν πυγμάκο και είτε, κάτσι, είτε κάτσω να τη φάω είτε διαμεδύρι. Λοιπόν, έξυπνος είναι ο Παζιάννενα. Θα πάει στο Χαριλάου και θα πάρει πόντο ο Παζιάννενα την Κυριακή. Τι θα κάνει και δεν θα πάρει. Ο Παζιάννενα έρχεται με το πούλμα της Αλίκης, ναι. Χάνει εδώ ναι. Και χάνει και με χαμηλό σκορ. Ναι. Μετά το 60 έχουμε πασούλες γύρω γύρω. Ναι. 2-0 είναι το σκορ σήμερα. Ρε το μάτι κάλφα. Άκου εδώ μάτι κάλφα. Θες 2-3 γκολ το βρε εντάξει 2-3 γκολ. Όχι κάλφα ρε. Κάλχα. Ηλίθεια. Δεν έχει 5 ναι. Και 6 γκολ ναι. Διαφορά και 5-0. Έρχεται τα Γιάννενα, ναι. Χάνει εδώ 2-0. Έρχεται στο Χαριλάου. Πάει το 2-3 ναι, άκου εδώ ρε. Παίξε το και over 3,5 γκολ. Κουρουνά, άκου εδώ. Βάλε και το 0 στον ένα γκολ για κάλφα. Άκου εδώ μπαλαδόφατσε του στοιχήματο εσύ. Γιατί εσύ τι. Θα έρθει στη Χαριλάου. Θα στο Χαριλάου, ναι. Θα έρθει με τρει το περάρε, ξεκούραστο Τσιμόπουλο, ξεκούραστο Μιχαήλ. Θα βάλει και τον Κλάου, θα του κάτσει κανένα γκολ ο Κλάου. Θα βάλει γκολ ο Κλάου. Θα αρχίσει ο Κλάου. Παντελίδη φύγε! Θα σηκώσει τη φανέλα και θα φοράει από κάτω και τώρα. Παντελίδη δεν θα φύγει στο μάτι με την Ξάνθη. Στο Άρης Γιάννενα θα φύγει. Κατάλαβε. Κοίταξε. Έχω καλή φόρμα. Αυτό που λατρεύω πάνω σου. Έχω καλή φόρμα. Αυτό που λατρεύω πάνω σου. Λατρεύει πάνω. Η υπέρμετρη αισιοδοξία σου. Είδε τι αισιόδοξο άνθρωπο. Το πριν που ξυπνάω λέω τι αισιόδοξο άνθρωπο. Ξεχνά ότι είσαι γκατεμόσκυλο του κερατά. Γκατεμόσκυλο είμαι. Φυσικά. Γκατεμόσκυλο είμαι. Χτε μόλι έχασε το πρωτάθλημα η City. Εντάξει. Εσύ την έφαγε. Εντάξει. Την κέρδισε η Newcastle, ρε φίλε. Ο Γκάφα Μπενίτεθ κέρδισε τη City. Τι να κάνω. Είναι με ανατροπή. Είναι. Μόνο εσύ μπορεί να το κάνει αυτό. Τι να κάνουμε. Αλλά έχει και μια ματσάρα, ρε φίλε. Τι. Είχε και μια ματσάρα. Δηλαδή, ποιο. Το πνεύμα του Σερ Άλεξ είναι πάνω από το Old Trafford. Εντάξει. Το 2-2. Το 2-2. Το 0-2 που λε τελείω έχασε η Manchester. Και βλέπει σαν να έβαλε το Solskjaer, όχι στον πάγκο, αλλαγή. Και να βάλει δύο γκολ μέχρι το τέλο για να μην χάσει. Έχω πάει σε ένα 2-2 πάω Ηρακλή. Σου άρεσε αυτό το 2-2 ναι, χθε, το ναι. Είδε. Όχι, δεν το είδα, στιγμιότυπα είδα. Δεν πρόλαβα να δω, είχα δουλειέ. Τρέχω πολύ. Αυτό το διάστημα τρέχω πολύ. Αυτό το διάστημα, όταν λε από γυμναστική. Από πολλά πράγματα. Από πολλά, μάλιστα. Ναι. Σε κυνηγάνε ή τρέχει. Και με κυνηγάνε και τρέχω και κυνηγάω κι εγώ. Είναι άλλοι... Κυνηγά και εσύ κι άλλο. Κυνηγάω άλλου, με κυνηγάνε άλλοι εμένα. Ναι. Μάλιστα. Κυνηγητό δηλαδή. Πρόστιμα ιστορίε, κόλπα τρέχω. Κάνω, τρικυνηγάω άλλου. Κυνηγά εσύ. Θε βοήθεια στο κυνήγι. Α, σε δεσένα θα πάρω.
Τι θα πάρει. Εσύ άμα δει πεθαμένο λαγό. Κάνα πίτμπουλ. Εσύ άμα δει πεθαμένο λαγό. Ναι. Μπορεί να κυνηγά κανένα σκύλο και να νομίζω ότι είναι ο σκύλος ο λαγό και θα κυνηγά το λαγό που είναι σκύλο. Εσύ με του σκύλου δεν έχει καλέ σχέσει. Πάμε παρακάτω. Δεν έχω καλά με του σκύλου. Τι, καλέ σχέσει έχει. Γιατί σκύλοι δεν έχω 18 χρόνια. Εσένα πρέπει να σε βάλουν μέσα. Για τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεσαι ένα σκύλο. Καταρχήν είμαι φιλόζωος. Εσύ. Ναι, είμαι φιλόζωος. Ο φιλόζωος είμαι εγώ που κάνω μαζί εκπομπή σου. Εγώ είμαι φιλόζωος. Όχι. Και στα δέσποτα ζώα και σκυλιά που έχει εκεί μια σελίδα πάω και βοηθάω. Τι κάνεις δηλαδή. Τι κάνω. Αφού το είπες, πάβει τα υπάρχει. Ναι, εντάξει, βοηθάω. Αφού το είπες, σταματάει να υφίσταται. Άνθρωπο δεν βοηθάω. Κάτι που λες είναι σαν να μην το έκανες. Κάτω από 20 χρόνια, άνθρωπο 30 βοηθάω. Πάνω από 30-35, αν και Έλληνα κιόλα και μουσική και αυτό δεν βοηθάω. Άμα έχει και μουσί. Ναι, άμα και μουσί. Τι σου θυμίζει, πρασινό κάποια. Κάνα σοσιαλιστή θα είναι, κάνα που θα κάνει το. Τελειώσαν τα ξηραφάκια. Ναι, κάνα που κάνει το μακεδονομάχο και να πάρει. Άμα είναι ξυρισμένο. Ναι, το ξυρισμένο, πλημμένο, καθαρό. Εντάξει. Μπορεί να του δώσει κανένα ψηλό. Μπορεί, δεξιό να είναι. Άρε χουαρτά, φίλο. Άμα είναι δεξιό, Άρε χουαρτά μου. Προετοιμάζουμε το έδαφο. Άρε! Προετοιμάζεται. Ο Σφύριζα θα βγει πρόσεχε. Δεν ξέρω. Έχει το νου σου. Δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Τι έλεγε. Ότι ο Άρης δεν χάνει στην Ξάνθη. Δεν χάνει. Ναι. Το ανακαλώ. Το, και το. Τον Άσο. Τον Άσο. Και το, ο Παντελίδης. Ανακαλεί. Και ο Παντελίδης. Αύριο θα πει διπλό. Και ο Παντελίδης θα απολυθεί στο μάτς με τα Γιάννα. Τα Γιάννα θα κάνουν τις κυρίες εδώ. Μόλις πάνε στο Χαριλάου θα αρχίσουν οι Αριανοί να βρίζουν τα Γιάννα. Θα δουν τρεις τοπεράρες πίσω. Μιχαήλ Τζιμόπουλο κτλ. Μπουκουβάλες δεξιάρι στην Ελλάδα. Βελίδης που το διώξαν από τον Άρη σε εκπληκτική φόρμα. Γκρισμάν Λεό. Φρεσκαδούρες και τα λοιπά. Ναι. Στα χαβ, λίλες και ιστορίες. Δεν γλιτώνει ο Άρης με τα Γιάννη. Το τελευταίο το παιχνίδι της Ξάνθης το είδες. Το τελευταίο παιχνίδι της Ξάνθης. Στο Αγρίνιο. Αλλή και αν έχεις την καλοσύνη. Στιγμιότυπα. 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 Το 0-0 εκείνη την αηδία. Στιγμιότυπα. Ρε φίλε, αν θες να τιμωρήσεις κάποιον, ναι. Βάζω να δει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, το μόνο που είχε ήταν ένα σουτ καλό από παίκτη του Πανετολικού. Που το έβγαλε ο Ζήφκοβιτς. Βολευότανε βρε τα γόρι μου και οι δύο με ισοπαλία βολευότανε. Τώρα αυτά τα μάτς είναι 2,80 έδινε. Δηλαδή άλλα δίνουν 3,20-3,30. Τραγική ήταν, ναι, ρε. Έπρεπε, ναι, να τρώνε ξύλο. Κανονικά. Ναι. Όσοι πήγαν στο γήπεδο, ναι, έπρεπε να περιμένουν να πεζομοιωθούν. Έπαθε τι έγινε στο Αγρίνιο. Όχι. 65χρονος λέει, αποπλάνησε να πούμε μια ανήλικη η οποία ήταν και πρόβλημα διανοητικό. Πω, τι γίνεται. Αυτούς πρέπει να τους ρημάζουν. Στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο. Έγινε σούσιρο μεγάλο. Καταρχήν, ναι, έχουν συμβεί δύο τρομερά πράγματα, ναι, για τα οποία είσαι σε άλλο κόσμο. Ναι. Τι πες. Πολλά. Πες μου, ναι, ναι. Πρώτον, πριν από λίγο καιρό γέννησε μια κοπέλα η οποία ήταν σε κόμμα 6 χρόνια. Βρήκαν αυτόν ο οποίος την έκανε τη δουλειά. Πώς έγινε δηλαδή. Βρήκαν αυτόν που έκανε τη δουλειά. Ναι. Άκου τώρα. Και. Δηλαδή, πόσο ανώμαλος πρέπει να είναι στο μυαλό ο άνθρωπος. Να πάει σε μια. Δεύτερον, έμαθες τι έγινε στην Ελλάδα. Δεν του καθόταν καμιά. Δεν με ενδιαφέρεται, Κώστα. Ναι. Δεύτερον, έμαθες τι έγινε στη Βραζιλία. Τι απ' όλα. Το ατύχημα. Τι ατύχημα είναι. Έγινε ένα τρομερό εργατικό ατύχημα. Ναι. Με δυστυχώς πάνω από 300 νεκρούς. Η Βραζιλία είναι μια τεράστια χώρα που υπάρχει τεράστια εκμετάλλευση από πολύ μεγάλες εταιρείες. Παράνομη υλοτομία. Έσπασε ένα φράγμα και η λάσπη με τοξικά διαλύσαν τα πάντα στο πέρασμά του. 400 εργάτες είχε. Οι 300 χαιρετήσανε. Στη Βενεζουέλα τον πήρε χαμπάρι το έργο που παίζεται. Τι έγινε στη Βενεζουέλα με τη Χούντα. Που έχουν δει. Ποια Χούντα, ρε φίλε. Τι έγινε στη Βενεζουέλα. Ποια Χούντα. Δες, θα έχεις ανάγνωση καθαρή. Ναι. Όχι αυτού που σου πει. Τι σπασάνε. Έγινε στη Βενεζουέλα. Στη Βενεζουέλα υπήρχε ένας Γάλλος. Ναι. Ο οποίος εμφάνιζε κάτι χαρτιά και έλεγε ότι οι πετρολοπηγές είναι δικές μου. Ναι. Ήρθε ο Μαντούρο και το λέει: Όχι, φίλε. Πάρτε το κράτος και εσύ δεν είναι μόνο εσύ. Τι είναι αυτό, δεν τα αναγνωρίζω τα χαρτιά. Ναι. Από τότε υπάρχει εμπάργκο. Τώρα εμφανίσαν έναν άλλο πρόεδρο. Είναι ο Μαντούρο τώρα. Τον οποίο το είναι ο Μαντούρο. Είναι ο Μαντούρο, ναι. Όσο οι στρατιωτικές δυνάμεις στηρίζουν τον Μαντούρο, μένει όρθιος. Και τον Μαντούρο ποιοι το στηρίζουν. Ποιοι το στηρίζουν. Τουρκία. Ναι. Ρωσία. Ρωσία. Έτσι. Και γι' αυτό μένει όρθιος. Αν δεν σε στηρίζουν, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι η Βενεζουέλα όπως και η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Έτσι. Αν δεν σε στηρίζουν, έχεις θέμα. Εδώ καταλήγεις τώρα. Φυσικά. Και εμάς μας στηρίζουν. Είπαμε. Ο μικρός κάνει αυτό εμάς που δεν μας στηρίζουν. Ο μεγάλος κάνει ό,τι γουστά. Γιατί παραπονιέσαι. Εμάς δεν μας στηρίζουν. Δεν παραπονιέμαι, ρε. Λοιπόν, την πραγματικότητα σου λέω. Δεν έχεις τον ήλιο σου. Ο μικρός κάνει ό,τι πρέπει. Ναι, εντάξει. Ο μεγάλος. Το πες, ρε Γρηγόρη. Εσύ εμάς δεν μας προσέχουν. Δεν έχουμε ειρήνη. Πολεμάς. Όχι. Έχεις μια κοιλάρα σαν να φάει 4 βρικόλακες. Δεν μου λες. Όχι. Παρότι χθες έφτασε η πληροφορία ότι μπορεί να μην περάσει για το φορολόγιο του η μείωση.
Εγώ δεν είμαι καλυμμένος. Καλά ρε παιδί μου, άλλο λέω εγώ. Δεν είμαι καλυμμένος. Άλλο λέω εγώ, εσύ σαν Έλληνας. Τι παράπονο έχεις. Τι παράπονο. Έχεις την ησυχία σου εδώ πέρα. Όχι. Έχεις συμμαχία με τον ΝΑΤΟ και τα Σκόπια. Όχι. Όχι. Τι έχεις, τι παράπονο έχεις. Έχω παράλογη φορολογία. Τι έχεις παράλογη. Κλέβε. Ναι, δεν είναι λογική αυτή. Πώς δεν είναι λογική. Ξέρεις, είναι ωραίο παιδί. Ναι, σε πειρά... ένα καλό λογιστή. Σου κάνω κάποιο κακό, πάρ' τον όμως στα χέρια σου. Ναι, κλέβε. Δεν είναι λογική αυτό. Τι να κάνεις. Δεν είναι λογική. Σου δίνει το κράτος την πολυτέλεια να το κάνεις αυτό. Δεν σου δίνει το κράτος. Μόνος σου πρέπει να τη βρίσκεις. Εντάξει. Τι άλλο παράπονο έχεις δηλαδή από αυτή την Ελλάδα δηλαδή εδώ πέρα. Ότι έχουμε την ωραιότερη χώρα του κόσμου με το οποίο τη διαλύσαμε. Τι σε φταίει, μην κλέβατε. Δεν υπάρχει πιο πλούσια χώρα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά εδώ για να επιβιώσεις. Τώρα θα στείλεις και στρατιώτες στα Σκόπια. Δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά για να επιβιώσεις στην Ελλάδα. Θα στείλεις στρατιώτες επάνω. Τώρα αφού δεν έχουν στρατό. Άμα βγει ο Μητσοτάκης, θα βάλουν μέσον τώρα. Άμα. Ναι, θα βάλουν μέσον οι δεξιοί που κάνανε με τη Μακεδονό αυτή. Ναι. Θα πάνε και θα ζητάνε μετά. Για να παίρνουν 4.000 το μήνα. 4.000 το μήνα στα Σκόπια. Ένας που είναι σεραίος αξιωματικός, ξέρεις τι είναι. Ζάχαρη με μέλι. Για να κάνεις έρωτα στα Σκόπια, με 11 ευρώ κάνεις. Φαντάζομαι παίρνεις 4.000 ευρώ. Έχεις ό,τι θες εκεί. Στην ίδια μέσα είναι και το προφυλακτικό. Ορίστε. Είναι και το προφυλακτικό. Σου μέχρι. Λέω για την. Δεν είναι αστείο αυτό που λέμε. Λέμε σε κάθε συγνώμη, χώρα. Συγγνώμη, ρε φίλε. Δεν είναι αστείο. Ήξερες και την τιμή. Με εντυπωσιάζεις. Τι σε εντυπωσιάζει. Δηλαδή, σου έχουν πει ότι. Τα προφυλακτικά κάνουν 1 ευρώ ήδη. Ένα-ένα. Ναι, όχι λοιπόν. Ένα-ένα. Δηλαδή με 4.000 ευρώ ο αξιωματικός. Το... Θα γίνει και αλλιώς. Εγώ το άθλημα. Δηλαδή, ο αξιωματικός. Οι κοπέλες εκεί είναι όμορφες. Δεν είναι σαν το κυλκής. Το άθλημα. Το άθλημα το σέβομαι γι' αυτό, ναι. Γιατί είναι το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Άλλο βλέπεις. Άκουγε, το σέβομαι. Δεν το κατάλαβε. Εσύ δεν κατάλαβε. Δεν το κατάλαβε. Αυτό θα που λες, αυτό που λες δεν υφίσταται. Ποιος δεν υφίσταται. Θα πάω εγώ 30. Δεν υφίσταται. Θα πάω 30. Θα πάμε φυλακή, ας το μην το συνεχίσεις. Πάω 30. Άλλη τιμή έχει το Σκόντα. Άλλη τιμή έχει το Kia. Άλλη τιμή έχει άλλο αυτοκίνητο. Θα πάω εγώ αξιωματικό στο στρατό. 11 ευρώ. 4.000. Θα πάει κανένα, θα το πετάξουν με τις κλωσιές. 4.000 ευρώ το μήνα. Δεν θα γίνουν γάμοι εκεί πέρα. Οι κοπέλες είναι όμορφες εκεί. Γιατί ο άμα πας στο Κιλκής Φαντάρος, θα πας με άντρα. Δεν θα πας με γυναίκα. Θα πούνε είναι προτιμότερο. Το λες. Το λέω εγώ εκπείρας. Πήγα στο Κιλκής Φαντάρος. Και πήγες με άντρα. Δεν πρόλαβα. Με διώξανε. Ο Μισελ δεν ήταν μαζί σου. Ο Μισελ ήταν στην Κόνηθο. Εκεί ήταν τα ωραία. Διαλογραφία. Πάω στο Κιλκής. Σου λείπε. Πάω στο Κιλκής Φαντάρος. Αλήθεια, σου λείπε. Μούλησε. Πάω στο Κιλκής Φαντάρος. Κάθομαι εκεί μέχρι να προσαρμοστώ εκεί να βρω. Την άκρη μου να πούμε και τα λοιπά. Την αδερφή ψυχή σου. Γνώρισε κάτι νοσοκόμες εκεί, οι οποίες ήταν από το Κιλκής. Σε ένα, πώς το λένε. Με χαζαπομάχαιρα. Μόλις τις βλέπω, λέω πρέπει να με μεταθέσουμε. Πού να με πάνε, Αλεξανδρούπολη Εύρο, Πλάτη Ορεστιάδος, Σουφλί, πάρε με, Δημότυχο. Εσύ που είχες και καμιά 8.000 ορωμένες μέχρι τότε. Σε 10 μέρες γίνεται ένας καυγάς, λέει, ή πας στρατοδικείο Ραπτόπουλος, μάλιστα. Ή φεύγεις. Ή φεύγεις, λέει, Πλάτη Ορεστιάδος. Πλάτη Ορεστιάδος. Χίλιες φορές. Πήρα το πούλμαντο. Πουλμαντόβρε. Το πούλμαντο να πούμε, το πήγα και μια χαρά πέρασα. Καλά, ο Μηταράζη καθάριζε να σε γυρίσει πίσω. Τι ήταν ο Μηταράζη. Αφού σε έκανε πλακοράφου μετά, στο τρίτο σώμα στρατού. Μετά με φέρανε. Γαζότρια. Στην ΚΑΠΑ 20 έπεσα στον ΠΑΟΚ εκεί. Βρεάζει τον πρόλογο τώρα. Σε ποιο με έφερε, ο Δούμτσο. Άντε να στα πω. Με τον Λάζαρο τον Ζαφυρίδη, άκουε. Που ήταν ταξίεργο. Τον βοήθησε. Ο ΠΑΟΚ. Και τον δίνει στον αέρα. Με βοήθησε ο άνθρωπο. Μια χαρά. Πήρε τηλέφωνα αυτά, ιστορίε, ήρθα εδώ αφράτο ωραίο, προπονημένο μια χαρά. Εσύ πήγε στο κουφόβουλο. Με 6 παιδιά, ο παπά σου, τι δεν είχατε μέσα στο Πασόκ εσείς. Με τον Βενιζέλο, πότε τα πίνατε, μετά ή πριν. Μετά το Φαντάρο που. Θα σου πω. Θα μου πεις, δεν είχα μέσα. Είχες μέσα. Είχα. Και. Μου σβήσαν στις φυλακές. Α, είσαι ζωηρό αγόρι. 300 μέρες φυλακή. Τι έκανε κόκκινα 300 μέρες φυλακή. Γιατί ρε φίλε να σου πω τι κάτι. Έκλεβε από το μαγειρίο και. Όσοι ήταν φαντάροι μαζί μου ξέρανε. Τι, δεν... όχι. Τι έκανε, τι άλλη τι έκανε. Επειδή ήμουν τη δεκαετία του 80. Μάλιστα. Τότε ήταν που ήταν τα πρώτα εξάμεινα. Εξάμεινα για τους πολυτέχνους. Υπερπολίτεχνους. Εσύ και τι είσαι υπερπολίτεχνος. Γιατί είμαστε 6 αδέρφια. 6 αδέρφια. Άλλο 3 τώρα, η τρίτη και 4. Εσύ, και άλλο 6. Ο υπερπολίτεχνος από ποια αυτό. Οι δύο πρώτοι. Στάσου, ρε, περίμενε. Από πόσα παιδιά και μετά είσαι υπερπολίτεχνος. 6 και πάνω είναι υπερπολίτεχνος. Εσύ είσαι στο όριο, δηλαδή 6 παιδιά. Ο δεύτερος. Άρα είσαι υπερπολίτεχνος. Ο δεύτερος. Ναι. Πας λοιπόν και. Λοιπόν, μόλις μαθαίνουν ότι είμαι εξάμεινο. Σ' άλλαξε τα πετρέλαια. Εγώ δεν είπα τίποτα. Ναι. Τα πάντα. Θαλαμοφύλακα, σκοπός, καθάριζε, πλένε, φτιάξε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει. Και τσακώθηκες. Τι, κάθε μέρα τσακωνόμουν. Ναι. Αερίστηκε ο κόκκινος, βγάλε τον στον τάκο. Κύριε διοικητά, βλακίες λέει ο Λοχιάς. Τι είπες, βλακίες. 10 μέρες φυλάκι. Σ' αλλάξε τα πετρέλαια. Κοίταξε, η αλήθεια είναι. Σε είδα φλόρο, για αυτό. Κοίταξε, θα σου πω την αμαρτία μου. Ναι. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή τον Αλέξανδρο Απτικό.
που πήρε το όπλο και κυνηγούσε τον λογαγό. Δεν σε είχαν ικανό για τέτοιο. Θα είμαι ειλικρινής. Να είσαι ειλικρινής. Να είσαι ειλικρινής. Να είσαι. Τον πρώτο καιρό την έκανα κατσίκα. Ναι. Δηλαδή παρουσιάστηκα Μάιο. Ναι. Ποια χρονιά ρε κόκκινη παρουσιάστηκες? Στο Γλυκής ήμουν. Και εσύ στο Καμπάνι σε πήγανε? Στο Καμπάνι. Στο Καμπάνι τον πήγανε. Το να γίνω στο διοικητή στο Καμπάνι. Ναι. Που όπου πιστεύω ότι κόντεψε, είχε τραλαθεί. Λοιπόν, φεύγω από εκεί, λέω έχω πρόβλημα με τα αυτή μου. Αφού έχεις, αφού είσαι κουφός από τον αυτή. Ναι, ρε, αλλά του παίζει μπάλα όπως θέλεις. Ναι. Στα λέω τώρα για να δεις το έργο. Σου πετάξε κανένα τενεκέ για να δω. Έρχομαι εδώ στο 424. Το 424 ήταν όπου η σημερινή στρατολογία. Έτσι, ξέρω. Τερεπέουλο ήταν εκεί, έκανε τον άρρωστο. Κάθε βράδυ, εγώ τώρα την κουπανούσα. Πήγαινα πέρα μουσική στα γνωστά κλαμπ. Λοιπόν, και να βγάζω μεροκάμα. Κονόμαγε. Δεν είχα ρε φίλε, δεν γεννήθηκα από μετάξω το βαμπάκι. Εντάξει, κονόμαγε δηλαδή. Εντάξει. Μια, δύο, τρει, πέντε, δέκα. Έλειπα. Μέλλον για τρόπο πάει. Πονάει. Πώς να αποδείξει ότι δεν πονάει τα αυτή σου. Άντε να αποδείξει τώρα. Σωστό. Πάρε ο τριβή, πάρε σταγόν, πονάει. Ναι. Λίγο. Ένα πρωί πάνω από στο. Από την κάτω είσοδο είναι ένα μονιμά. Που πάρε κομμάτι και ξυρισμένο το κεφάλι, αν θυμάσαι εκείνο. Αυτό το κεφάλι το έχει ξυρισμένο. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο παιδί μου ήταν τώρα. Δεν είχα αυτά το κοινά. Κεφάλι δεν ήταν τόσο. Όχι, ήταν περιορισμένη ευθύνη. Ναι. Ναι. Και... Που πάρε το κομμάτι. Λέω, έχω ωραία φλαράκι μέσα, κάτι χρήματα και κάτι τσιγάρα του φέρω. Ψέματα είπε. 6 ώρα το πρωί. Ναι. Έλα ρε, κάνε καμιά βόλτα. Τρέχω, εγώ κάνω τον κύκλο εκεί γρήγορα. Από πάνω. Πάνω από πάνω. Κομμάτι μου λέει, για έλα εδώ. Ναι. Με τσιμπάκι, ήταν και 2 μέτρα παλίγαρο. Δεν μπορείς να κάνεις μαγκιά, ναι. Λοιπόν, έλα μέσα μου, έρχεται σήμα από το, φεύγει σήμα στο καμπάνι. Την κουπανούσε κάθε βράδυ ο κόκκινος, 20 και 20 και 30 και 30. Και ποιος σου τις έβησε τις φυλακές? Άμα και όχι τώρα. Ένας μεγάλος στρατηγός. Στρατηγός, τέλειο. Αφού έχω φάει όσες φυλακές μπορεί να φανταστείς, για τον παραμικρό, εκεί έφταγα. Αφού έχω φάει 300 μέρες φυλακή, λίγο πριν απολυθώ, κάθε μέρα στον τάκο είχε ένα μονιμολογία, τζούφας. Αυτόν εδώ μιλάμε θα το σκότωνα. Είχε γλιτώσει το κέφι. Α, μη σκοτώνει πολύ. Άκου τι σου λέω. Ξέρουν, φαντάρι που ήταν μαζί μου. Την είχε γλιτώσει πολλές φορές. Λοιπόν. Ωραία, κόκκινε, πες μας ποιος. Παίρνει τηλέφωνο ο στρατηγός Κυριάκος το μικρό. Σταματάω. Ο Σπυριούνης. Λοιπόν. Πασόκ. Παίρνει τηλέφωνο. Πασοκάρα. Παίρνει τηλέφωνο στρατηγό. Oh. Δημοσθενίδης, Πασόκ. Αρχίζει ο δικηγόρος. Κορβολάκος. Πού γελάω. Πασόκ. Πού ναι. Γελάω, ρε. Πού γελάς, τα κόρη μου. Μπράβο, τα κόρη. Έρχεται ο διοικητής. Τα μέσα είδες η πολύτεχνη. Ο λογαγός με πήγαινε. Η πλάκα είναι του λογαγός με πήγαινε πολύ. Θα τον κερνούσε στα κολόμπαρα, κανένα. Όχι. Ρε. Ναι. Μα δεν έβγαινα, ρε. Δεν έβγαινες. Δεν μου δίνανε έξοδο. Μάλιστα. Μια φορά βγήκα, δύο μέρες την κοπάνησα. Πες κόκκινε, θα μας φάσει την ώρα. Τελείωνε. Λοιπόν, από το. Μόλις πέφτει το τηλέφωνο. Παιδί μας, τώρα είναι δυνατόν τώρα μορφωμένος άνθρωπος τώρα. Αυτά δεν μ' αρέσουν στο στρατό. Αυτό ήθελα. Αυτά δεν μ' αρέσουν στο στρατό. Με το που έπεσε το τηλέφωνο και εσύ τώρα μορφωμένος άνθρωπος. Πάρε και μια άδεια έτσι να φύγεις. Άκου να δεις. Και λέω ρε φίλε. Αυτό είναι ο στρατός. Μέχρι να πάρω, μέχρι να πάρω τηλέφωνο μεγάλος. Ο στρατός. Ήμουνα φυλακή. Ο στρατός είναι η κοινωνία. Η αστυνομία, ο στρατός είναι η κοινωνία. Δηλαδή, όταν πέσει το τηλέφωνο από πάνω. Είναι όλα με λιγάλα. Δεν αλλάζει η κοινωνία. Δεν θέλετε να την αλλάξετε την κοινωνία, οπότε άστο να πάει στην ευχή. Λοιπόν, πάω τι δίνεις. Θα κερδίσει. Εντάξει, θα κοίταξε, κερδίσει. Αυτό το οποίο αξίζει είναι το 2-3 γκολ. Το 2-0, πώς το βλέπεις. Εσύ έχεις ένα. Να παίξουμε σκορ. Θες να μ' ακούσεις. Κουστάζει να παίξουμε 3 σκορ. Θες να μ' ακούσεις. Να παίξουμε 3 σκορ. Έχεις ένα χάρισμα. Τι χάρισμα έχω. Στα σκορ. Στα σκορ. Στην προσέγγιση αγώνων έχουμε. 2-0, πάω Γιάννε, να το γουστάρουμε. Παίξω ρε φίλε. Παίξω. Θες ξαναδιάρεις 1-1. Θες ένα 2 Παναθηναϊκό μες στο Αγρίνιο. 3 σκοράκια θα παίξουμε. Θέλεις. Δεν είμαστε μακριά. Δεν είμαστε μακριά. Δεν είμαστε μακριά. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή λέω over τον Παναθηναϊκό. Ναι. Λέω 2-3 εγώ τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εξαιτίας δεν πρόλαβα να ποντάρω Πανιόνιο τον γκολ. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό. Ναι. Πόσο είναι το σκορ. Η μείωση του φορολογικού. Πέρασε ρε παιδιά, ποιο το γράφει αυτό. Η μείωση του φορολογικού θα ισχύσει απρότυπο. Ψηφίστηκε. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Ψηφίστηκε ρε παιδιά. Όχι ακόμα, όχι εγώ ακόμα. Μίλησα με πολιτικό πρόσωπο και μου λέει δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Πώς θα ισχύσει. Με ποιο πολιτικό πρόσωπο. Τι σε νοιάζει. Με το Μάρδα έφαγες πάλι. Ρε τι σε νοιάζει. Πληρώνεις για ο Μάρδα. Όχι. Ο Μάρδας ε. Τι λες ρε. Θα σου πω με ποιον μίλησα. Και με τον Μάρδα τρώει και Μακεδονομάχος είναι. Και Χριστιανός είναι και πατρίστησκια οικογένεια είναι. Λοιπόν, όλα αυτά άκου μήνυμα για να μαθαίνεις. Όλα μαζί είναι. Ναι. Άκου μήνυμα για να μαθαίνεις. Πες μου.
Με 11 ευρώ κοστάκι, ναι. Από αυτόν στα Σκόπια μόνο τσίψη. Μεσάνυχτα έχει να ακούσει τον Γρηγόρη, είναι σχετικό με το θέμα. Δεν είμαι άσχετο με το θέμα, απλά λέω. Απλά λέω ότι ξέρω ότι υπάρχει τιμοκατάλογο για όλα τα πράγματα. Αυτό το 11 ευρώ δεν ξέρω τι είναι. Εγώ ξέρω ότι είναι πολύ φτηνά, ξέρω ότι θα πάνε στρατιώτες μας και αξιωματικοί ιδιαίτερα και ξέρω ότι οι κοπέλες στα Σκόπια είναι πολύ όμορφες. Σημαίνει ότι θα έχουμε γάμους. Στον 987... Ένα λεπτό. Θα έχουμε γάμους μεταξύ γυναικών Σκοπιανών και ιδιαίτερα βόρειο-ελλαδιτών, γιατί αυτοί θα ζητήσουν και τις μεταθέσεις. Οπότε θα υπάρχει και μια είναι πολύ λογικό αλλίωση του. Άκου λίγο. Παρακαλώ. Κόκκινη μια μέρα πήγα για ψάρεμα, λέει, και έβγαλα μια σαρδέλα 6 μέτρα 350 κιλά. Μόλις κόψω καμιά μέρα τις φυλακές, θα κόψω κι εγώ έξτρα τα και κιλά από το ψάρι. Πες τον το φίλο. Επειδή ξέρεις πολύ καλά. Ξέρω ότι είσαι υπερβολικός. Τι υπερβολικός. Οι φυλακές ήταν 100 μέρες, όχι 300. Ναι, αυτό λέω. Τότε οι φυλακές υπηρετούνταν, εξήγησε το φίλο, γιατί δεν ξέρει. Ναι. Τότε οι φυλακές υπηρετούνταν. Ναι. Δεν εξαγοραζόταν. Όχι, όχι. Έπρεπε να τις βίωσουν, δεν μπορεί να καταλάβει. Έβαζες μέσω και τις βίνανε, εντάξει, ναι. Δεν μπορεί να. Δεν καταλαβαίνει γιατί. Τώρα ο στρατός είναι κολέγιο. Ναι. Τώρα τους μιλάω στο πληθυντικό. Έτσι. Εμάς η ΦΑΠΑ πήγαινε σύννεφο. Μπράβο Γρηγόρη. Τι? Μάχημος. Μπλόκαρε το όπλο σου. Άρα δεν το συντηρείς καλά. Θα σας πω και το βλάκα εδώ πέρα που το έχασε μια μέρα. Εγώ δεν έχασα το όπλο. Έκανα πάμε λάθος. Σε δια... Τι λα... Εσύ γεννήθηκες λάθος. Όχι, σε δευτερόλεπτα. Εγώ μιλούσα με ένα στη Σκοπιά και αυτός πήρε το όπλο μου και εγώ το δικό του. Όταν ήταν να απολυθεί, έκλαιγε. Γιατί ηλίθιος δεν υπάρχει. Ναι, έκλαιγε αυτός γιατί. Σηριακούς αριθμούς έχει τα πάντα, έχει, είναι δυνατόν. Πώς έκανες και ο λάθος τρόπο. Έκανα το λάθος. Πώς έκανες και ο λάθος. Και έχεις παίζει με μπάσκετ με το γιο του Ακριτίδη του βουλευτού. Εσύ έπαιζες μπάσκετ. Του υπουργού, ναι, έξω με ποιο χέρι. Και βλέπει να κλαίει αυτός γιατί το όπλο του δεν ήταν το νούμερο. Τι είπε ο μεγάλος Ακριτίδης. Ήξερε. Ραπτό μου λέει, δεν παραδείς το όπλο σου, τι νούμερο έχει. Ρε Σιλονίκο, Βασίλη, αυτό είναι το όπλο, δεν είναι δικό μου. Έλα ρε μου λέει, σοβαρά μιλάς. Και έτσι λύθηκε η παρεξήγηση. Και μια άλλη φορά, θα μου πεις για το μου μετά, είχα χάσει την ξυφολόγη κάτω στην Αθήνα, με τον Μπουγιουκλή που ήταν με τον παίκτη του Άρη. Και το λέω με αφέλεια εγώ τον αξιωματικό. Ζαχαριάδη το λέγα. Εσύ ό,τι θες, τα λες με αφέλεια. Ναι. Του λέω, κύριε Λογαγέ, τι στεναχωριέστε. Να, μια βόλτα θα βγω εγώ επάνω λέω, στο μοναστηράκι, τρεις-τέσσερις με αυτές θα σε φέρω. Λοιπόν, ο Μούχαλης μου του πάξει και τα μουσια λέει, όχι, πρέπει να κόψω το μουσι. Ελαφρύ το έχει αυτός. Α, γιατί. Και είναι Πετρωτός. Ναι, τι λέει. Υπάρχει κινητικότητα για μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Αβίτης ανέβαλε ποστάρι ότι κάποιος έρχεται. Ναι, υπάρχει έντονη φημολογία για μέσο. Ναι, αλλά ο για το μέσο που μένει στις φυλακές. Ο τεχνικός διευθυντής, πες στο ρεπόρτερ, είχε πει ότι τέρμα οι μεταγραφές. Ο τεχνικός διευθυντής είναι πρόλογος. Ρε. Εδώ άλλος τεχνικός διευθυντής στήριξε τον προπονητή. Διάλειμμα. Απόλυση. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με την ώρα των ακροατών. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, αν έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και από εκεί και πέρα, να πάρετε την οριστική διαγραφή με την καλύτερη τιμή σε ένα λεπτό με την εγγύηση των αδερφών Κωνσταντινίδη. 9.55 και ένα το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει μία γραμμή ελεύθερη και πριν πάμε στους ακροατές, είμαστε με τον μεγάλο μας χορηγό, την Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε τα απίστευτα νέα μοντέλα της Hyundai, της Kia, της Honda, να κάνετε δικό σας όποιο αυτοκίνητο ονειρεύεστε, με εγγύηση κατώτερης τιμής. Καλά ακούσατε. Περισσότερα, πηγαίνοντας μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπως κάνανε αρκετοί φίλοι σήμερα και καλά κάνανε, ή τηλεφωνώντα για να μάθετε πληροφορία στο 2310-596-596. Πάμε σε κόσμο, ναι. Παρακαλώ. Μην με περνάτε για τρελό. Ναι, ναι. Ναι. Το κύριο Ραυτόπουλο ήθελα. Ναι, κυρία μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, φίλε μου. Σας ακούμε, ναι, σας ακούμε.
Κύριε Αυτόπουλε. Μάλιστα. Φίλος του ΠΑΟΚ είμαι. Ναι. Εάν ήμουν κόουτς του ΠΑΟΚ, μου έστειλε να επειδή άκρινε σε καλή φόρμα, mm-hmm. θα έπαιζα με ενισχυμένο κέντρο. Με ποιους δηλαδή. Θα χτυπούσατε επιθέσεις, συμφωνείτε με την άποψή μου. Ναι, αλλά θα μου πείτε τι μαγιά, δηλαδή, αυτό είναι πολύ αόριστο που λέτε. Θα μου πείτε τα χαφ, γιατί όταν λέμε ενισχυμένο κέντρο... με έναν επιπλέον χαφ. Ναι, γιατί ξέρετε, έχει έλλειμμα ο ΠΑΟΚ στα χαφ. Δηλαδή δεν έχει... Ναι. Δεν έχει, ας πούμε, να πεις να παίξω με... να έχει εξτρέμ πολλά, έχει εξτρέμ πολλά, να έχει... Ναι. Δεν έχετε χαφ πολλά για να παίξετε με ενισχυμένο κέντρο. Ποιοι με αυτούς που έχω, τέλος πάντων. Με ένα πιλό χαφ θα παίζα και με αντιπίε θέσεις. Γιατί, άμα μας δει η ΑΕΚ ανοιχτούς, είναι σε καλή κατάσταση, φοβάμαι θα... το μάτς είναι δύσκολο. Η ΑΕΚ θα χάσει με πολλά γκολ, αν παίξει 5-3-2, ναι. χωρίς να υπάρχουν εξτρέμ στις πλευρές για να πιάνουν τα μπακ του ΠΑΟΚ. Και άμα παίξει με τον Άλεφ, Κόφτη που είναι αργός σαν ποδοσφαιριστής και τον Μάνταλο και τον, τον Μπακασέτα που είναι κατά κάποιο τρόπο δεκάρια, αργή, έτσι απάει η ΑΕΚ, δεν έχει τύχη, δεν έχει μέλλον. Πρέπει να είναι αυτό που λες Κώστα στη συνέχεια, ότι πρέπει να σεβαστεί ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλο. Αυτός ο ΠΑΟΚ με ένα πόντο εκεί είναι μια χαρά, γιατί νομίζω ότι από τα μάτς τα οποία μπορεί να χάσει πόντους είναι αυτό. Αυτό και με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι θα εγώ έχω μια άλλη προσέγγιση με τους φίλους μου που το συζητάω. Ας χάσουμε στην ακριβή, δεν πειράζει. Για μένα το παιχνίδι της χρονιάς είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Άμα το πάρω, σχεδόν τελειώνει. Και ισοπαλία να πάρεις. Φίλε, λάθος νοοτροπία έχεις, αν μου επιτρέπεις. Και ισοπαλία να πάρεις. Τι θα πει, ας χάσω την ΑΕΚ. Γιατί να χάσεις. Γρηγόρη, 5 και 3 πάνω 8 ουσιαστικά είναι 9. Που σημαίνει στα 10 παιδιά που μένουν πρέπει εγώ να κάνω 3 ήττες και θα πάρει ο Ολυμπιακός όλα. Δεν γίνεται. Το πνεύμα μου έγινε αντιληπτό. Ναι. Δηλαδή είναι δεν είπα ότι θέλω να χάσω. Λέω και να χάσω. Είναι λάθος να ξεκινάς, ας χάσω. Όχι. Πάντως, Γρηγόρη, το ουσιαστικότερο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ της χρονιάς είναι νομίζω με τον Ολυμπιακό σε Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ εκεί μπορεί να παίξει και κόντρα. Για μένα το πρωτάθλημα τελειώνει και μαθηματικά με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Κέρδισες, τελείωσε. Ναι, εντάξει, άμα κερδίσω, ναι. Επειδή από τώρα σου λέω, το βλέπω διπλό. Ναι. Από τώρα, εγώ δεν έχω συνέστημα στο δίκιο. Γρηγόρη, είναι δύσκολο. Επειδή από τώρα σου λέω, το βλέπω διπλό. Ναι, μακάρι. Εντάξει. Μην τους χαϊδεύεις, ρε. Ποιος χαϊδεύει. Μην τους χαϊδεύεις, ρε, κόκκινε. Μην τους χαϊδεύεις. Όχι, άκρη, παιδιά είναι φορμαρισμένοι, δεν είναι. Την είδες με τον Πανιόνιο. Μην τους χαϊδεύεις. Εμείς τα βλέπουμε όλα, συγγνώμη. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κλείνοντας αυτό που λέω Κωστής, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει προσεκτικά να σεβαστεί τον αντίπαλο. Αυτό θέλω. Αυτό ισχύει για όλα τα παιχνίδια. Ναι. Έγινε, καλή συνέχεια. Το αμυντικό του κομμάτι του ΠΑΟΚ δεν το φοβάμαι, οπότε στα ντέρμπι. Νομίζω ότι... Δεν το φοβάμαι. Πάω και πάρε δύο κολοπάκ από τον, Μπαζιάννα σήμερα. Τι να κάνει? Τώρα που είπες εσύ, αργή λήξη κανένα 5-2 σήμερα. Ρε σηκόκκινε, δεν πάει το μυαλό σου. Τελευταία αγωνιστική Γιάννη ένα πάω και παίζει. Καφτατζόγλιο ήταν, φιέστα θα είναι. Α, κάτσε ένα 0 ο Μπαζιάννα. Τι λέω. Α, σαν την τελευταία αγωνιστική με τον Ατρόμητο που έπρεπε. Τι λέω. Πάμε στον κόσμο. Ορίστε. Ναι. Έλα, βραχνιασμένε. Έλα. Όχι, δεν είμαι βραχνιασμένο. Φώτες, ψυχικό. Ψυχικό. Καλό στο δολοφόνο τον Παπιόν. Κάτε πάλι. Ναι. Μην μιλάς δολοφόνο, ρε. Δολοφόνο, αφού σκοτώνεις ζωάκια. Θα σου φέρω πάπια με πληγούρι, ρε. Δεν θέλω να σκοτωμένη πάπια. Πάπια με πληγούρι. Γιατί τις άρεσε που τόσο τι είναι, σκοτωμένες. Δεν θέλω. Α, και εσύ σφαγμένες, το ξέχασα. Δεν μπορώ τώρα εγώ να ζω με μια πάπια και μετά τη σκοτώσω και να τη φάω. Δεν με αλλά λόγω στην πάπια. Κι εγώ ζώφυλος μου, έχω ένα λαμπρατόρ και ένα αδέσποτο. Ρε φίλε, μεγαλύτερο ζώφυλος από μένα υπάρχει που τον έχω δίπλα μου. Λέγε ρε φίλε, λέγε. Μεγάλη πόξη. Γρηγόρη, συμφωνώ μαζί σου για σένα τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Δεν φοβόμαστε, βρε. Ποια ΑΕΚ. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν είπα να φοβάσαι ούτε σε χαϊδεύω. Εγώ λέω ότι το πρόσωπο της ΑΕΚ ή τον καλό ΠΑΟΚ τον βλέπουμε τώρα με αντιπάλους αρκετά υποδέστερους που έρχονται, αν θέλεις, και με την λογική ότι εκεί δεν έχουμε καμία τύχη, θα χάσουμε είτε έτσι είτε αλλιώς. Οπότε ας κάνουμε και rotation. Τα άλλα τα αφήνω, βρεσέ. Λοιπόν, το αν είναι καλό το 3-5-2 του Ζουνίδη θα το δω με τον ΠΑΟΚ. Δεν ταιριάζει αυτό και με τον πόσο δεν θα το δεις. Με τον ΠΑΟΚ δεν ταιριάζει. Πόσο και το πόσο φορμαρισμένος είναι ο ΠΑΟΚ θα το δω με την ΑΕΚ. Τότε θα μιλήσουμε. Είναι φορμαρισμένος ο ΠΑΟΚ. Το πόσο θα το δω με την ΑΕΚ. Αφήνει εχμές τώρα, κατάλαβες. Θα σου πω εγώ, κοίταξε. Δεν εχμές. Ντούκα ντούκα η γριά. Κάτσε Γρηγόρη, λοιπόν, να πω κάτι. Ναι. Ο Ζουνίδης θέλει να κάνει 3-5-2 να παίξει. Θα το καταφέρει όμως. Δεν μπορεί. Πάντε μπορεί. Φύγερε. Δεν ταιριάζει το 3-5-2. Στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Με άκρα, Βιερίνια Μάτος, Ζάμπα και... Αν παίξει ο Καντούνι δεν είναι τίποτα σημαντικό, αλλά
3-4 στα άκρα του ΠΑΟΚ φωτοβολίδες. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να έχει και εξτρέμ. Να γυρίζουν να πιάνουν τα μπακ. Πάμε. Γιατί ούτε χάφε εκεί να πλευροκοπήσουν. Να πεις ότι θα βγάλω χάφε εκεί να πιάσω. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι. Μάλιστα. Έγραψε ένα τραγούδι της Μακεδονίας, σου πω. Όχι. Γιατί. Γιατί χάθηκε η Μακεδονία. Χάθηκε η Μακεδονία. Έγραψε ένα τραγούδι να το τραγουδήσω. Τι, την κηδεία της θα κάνεις εσύ τώρα, τι τραγούδι θα πεις. Λοιπόν, τραγούδι. Λέγεται Μακεδονία, ελάς στο μεγαλείο σου. Ναι. Δεν πιστεύω να βρίσεις. Θα έχω πρωθυπουργό, προέδρο τον Προκόπη. Τι πράγω πρωθυπουργό, προέδρο τον Προκόπη. Και τον Αλέξανδρο. Πολύκα και ωραίο βόσκο τόπι. Γελάδια έχω πολύκα και ωραίο βόσκο τόπι. Πήγαν πουλήσαν το όνομα τη Μακεδονία. Πήγαν πουλήσαν το όνομα τη Μακεδονία. Όμως ο Μεγαλέξανδρος έδιδαξε Ανδρία. Όμως ο Μεγαλέξανδρος έδιδαξε Ανδρία. Πήγε και πολέμησε μέχρι και την Περσία. Πήγε και πολέμησε μέχρι και την Περσία. Τον ξέξι εξεφτέλησε σε Αφρική και Ασία. Τον ξέξι εξεφτέλησε σε Αφρική και Ασία. Πέθανε ο Μεγαλέξανδρος, περάσαν τόσα χρόνια. Πέθανε ο Μεγαλέξανδρος, περάσαν τόσα χρόνια. Κι αυτοί τώρα ξεμπουλά το όνομα και τη χώρα. Κι αυτοί τώρα ξεμπουλά το όνομα και τη Αλέξανδρε, χώρα. Ένα λεπτό, Αλέξανδρε, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε. Άμα σου δώσει ο Τσίπρας 250 ευρώ το μήνα αύξηση, θα το ψηφίσεις. Θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Έφυγε. Για. Δίνει περισσότερα αυτό. Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Νέα αστυνομία εκεί με λένε Τσίλο, είμαι διαιτής και με δέρνουνε. Το ξέρουμε, κύριε. Ναι. Ορίστε. Έλα, φίλε, ναι. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κωνσταντίνα. Γεια σου Σταύρο. Τι κάνετε, είστε καλά. Καλώ τον 301. Μίλαμε την κομμάνη έτσι. Λοιπόν, Καρυπίδη, μέσω της εκπομπής θα σου πω δύο λόγια για να τα καταλάβεις γιατί κάνεις λάθη συνεχώς. Νομίζεις ότι είσαι ακόμα στη Βέρεια. Είσαι πρόεδρος στην ομάδα που έχει αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπενφίκα. Λοιπόν, πρώτο λάθος σου ήταν η απομάκρυση του Παύλου. Και του Πυροφορίδη. Παύλου. Που έφερε στη θέση του αυτό το Βάζελο από την Αθήνα. Βάζελος. Το πρώτο σου λάθος ήταν αυτό. Μάλιστα. Θεσσαλονικιός. Θα ήθελα πολύ τον Παύλο να το συναντήσω, να μου πω, να μου πει γιατί έφυγε. Που κανένας δεν μας έχει ενημερώσει ακόμα. Στην Αμόχωστο θα πάει τεχνικός διευθυντής, έτσι μας είπε. Όχι, ναι. Μιλες ψέματα. Δεύτερον, ναι. Η απομάκρυνση του Φεραίρα. Ναι. Εγκληματικό λάθος. Γιατί? Συγκρότησε μια ομάδα ο άνθρωπος με 16 νέους παίκτες. Ναι. Μέσα σε 35 μέρες. Ναι. Και έφτιαξε σύνολο. Ναι. Έπαιζε η μπάλα ισπανικό ποδόσφαιρο η ομάδα. Παίζαμε μπάλα, είχε πλάνο, είχε σχέδιο. Ένα κακό βήτα ημίχρονο ήταν αρκετό ρε Κώστα για να τον διώξει με την ΑΕΚ. Τι σχέδιο. Το πέναλτι αυτό το βάρισε με τον Πάουκ ή ο Γκουνές που την έστειλε πάνω στον Πασκαλάκη. Τι σχέδιο είχε. Επιθετικό ποδόσφαιρο όπως παίζουν όλες οι ισπανικές ομάδες Κώστα. Μάλιστα. Μεγάλα λάθη. Νομίζει ότι ακόμα είναι στη Βέρεια. Έτσι νομίζει. Δεν έχει καταλάβει που είναι πρόεδρος. Ναι. Όσο για τον αγώνα με την Ξάνθη, ας μας λυπηθεί ο μεγαλομέτωχος. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω γι' αυτό για όσους γνωρίζουν. Ο οποίος δεν εντρέπει στην Ξάνθη αλλά στη Θεσσαλονίκη. Οχ, ζητάει απλά πράγματα. Το έλεος του ΠΑΟΚ ζητάει. Μάλιστα. Μόνο αυτός μπορεί να μας βοηθήσει. Γιατί έκανε μια ερώτηση ο Καραπαπάς. Ναι. Ποιος κατέχει το πακέτο των μετοχών της Ξάνθης. Και δεν απάντησε κανένας. Πάντως ο κύριος. Πάντως ο κύριος. Πες το επίπεδο. Μουζενίδης έτσι. Όχι, όχι, τον άλλο, τον διευθυντή. Πώς το λένε, που είναι φίλος. Για Μουζενίδη λέγουνε. Δεν κάνει. Τι δεν κάνει, αφού μας έδωσε όνομα πίσω. Ο Χρήστος. Ποιος Χρήστος, Ζεγκερίδης. Όχι, δεν είναι Ζεγκερίδης. Ζεγκερίδης μας είπε ότι ο κύριος Μουζενίδης δεν θέλει να... Δεν είναι Ζεγκερίδης. Ζεγκερίδης λέγεται. Δεν είναι Ζεγκερίδης λέγεται. Ποιος έχει
χώρισε το πακέτο. Κανείς δεν ξέρει. Ζεγκερίδης λέγεται ο διευθυντής των ξενοδοχείων. Σταμάτα, ναι, δεν λέγεται Ζεγκερίδης. Άντε πάλι δεν λέγεται. Δεν το ξέρετε, το ξέρω εγώ και μου. Πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Σαν λες ότι ο κόκκινος είναι πάω, γίνονται αυτά. Καρυπίδη, πρόσεχε, δεν πας καλά. Oh. Δεν πας καλά και ο κόσμος είναι επανέξυπνος και το καταλαβαίνει. Κάνεις λάθη κοντρά. Πολύ κοντρά. Και μη μας απειλείς ότι θα φύγεις. Έτσι. Άμα φύγει την καρτέλα, ποιος θα την πληρώσει. Ποιος θα φύγει. Μα τι θα κάνεις μετά. Πάντα θα βρεθεί κάτι. Είναι πολλά τα λεφτά. Σταυρό. Το ξέρω. Σταυρό. Όταν μιλούσα για μια καρτέλα με λεφτά, κάποιοι γελούσανε. Όπα. Όχι, είχες δίκιο. Τι να το κάνω αργά. Κάτσε. Τι εννοείς. Εννοώ ότι ο κ. Καρυπίδης, όπως όλοι οι νοήμονες επιχειρηματίες, φροντίζουν να διασφαλίζουν τα χρήματα που επενδύουν. Εννοείται. Αυτό. Εννοείται. Τίποτα επιλύσιμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την οτροπία. Πρέπει να αλλάξουμε. Άμα σας παρατήσει ο Καρυπίδης, θα πάτε να παίζετε με το σουφλί και την Αλεξανδρούπολη. Εγώ αυτό ξέρω. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλά, καπνίζει την ώρα τη εκπομπή. Όχι, ρε. Τι είναι αυτό. Ατμός. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ατμοσίδρο. Έλα, φίλε. Κοκακόλα! Όχι, ξεκίνα με το άλλο, με το άλλο. Ματσόρδο, κουμπάρε! Με το άλλο. Κουμπάρε μου, κουμπάρε μου, κουμπάρε μου, πρίγκο, έφυγε ο πρίγκο! Τι να κάνω! Λέω, Κλάδας, πες τώρα, λέει το κουμπάρο σου. Μην βάλουμε κανένα γκολ με τα Γιάννα και αρχίζει και κάνει την καλοπούλα, λέει, ξεφτυλίκια πράγματα. Κάνει την καλοπούλα, λέει, ναι. Έλα! Ανοίγω το Facebook το πρωί, έκλαψα. Με τι απ' όλα. Άκου να σε πω τώρα. Ο Βαρδάκης σήμερα κλείνει τα 58. Και ανάρτησε, ρε παιδί μου, άνθρωπος στα γενέθλια με το 58. Και βλέπω σχόλιο από κάτω της Μαυρόκαλτσας δίπλα σου. Ο Λόραν στα 58 πέθανε. Καλά. Ότι είναι φελός τώρα το ανακάλυψες. Του υπενθυμίζω οπότε. Ναι. Ο Λόραντ σε 58 πέθανε. Ωραία. Έμαθε στα 50 να πληκτρολογεί στο κινητό. Καταλαβαίνεις. Καλό είναι αυτό. Ανακάλυψε το Facebook και γράφει τώρα. Δεν έχει σημασία. Εγώ σαν άνθρωπος εξελίσσομαι, βελτιώνομαι όσο μπορώ. Όπω λέω, άνθρωπος ζωή να έχει να τη φίλε, την άλλη φορά τον έβαλα να μου στείλει μήνυμα και με πήρε τηλέφωνο. Καταλαβαίνεις τώρα. Μιλάμε για Homo erectus. Λοιπόν. Τραγιανός, υψηλά της είναι ο νικητής. Τραγιανός, ρε, τι τραγιανός. Τραγιανός. Όχι, τραγιανός. Πώς είναι? Τραγιανός. Τραγιανός, δώσε λίγο. Υψηλάντης. Ναι. Τηλέφωνο, γεια σου κοκακόλα. 1,20 πληρώνει ο υψηλάντης, ήταν αργιανός. Αυτός ο τραγιανός υψηλάντης. Εγώ λέω ότι ο υψηλάντης είναι αργιανός. Εγώ λέω είναι ανυψιός του σόλων υψηλάντης. Στίχημα, οι δύο βάζουμε. Το σόλων πώς το λένε, υψηλάντης. Ναι. Το σόλων. Ναι. Άρα είναι αργιανός. Λοιπόν, ναι. Εγώ, αποκλείεται να είναι ο υψηλάντης πάνω. Όποιος χάσει στους καφέδες. Στους καφέδες. Λέγε φίλε. Ορίστε. Ναι. Γεια σας. Καλώς το νεαρό. Τι λέει ρε το Κορδελιό, σήμερα σχολείο δεν είχε. Όχι. Γιατί... Χάρη σε μένα ρε. Τι... Γιορτάζω σήμερα εγώ και δεν έχω σχολείο αυτή. Τρεις ιεράρχες. Ευχαριστώ. Ποιοι ήταν ρε οι τρεις ιεράρχες, τους ξέρεις. Ο Γρηγόρης, ο Ιωάννης. Ναι. Και ο Βασίλειος. Ο Βασίλης. Ναι. Τι κάνανε αυτοί, ξέρεις. Μην του λες. Δεν του λέω. Μην του λες. Εντάξει. Για λέγε. Θέλω να μιλήσω για αθλητικά. Αστέρας! Λέγε φίλε. Εγώ είμαι από τη Super League, είμαι Οδυσσέας, αλλά υποστηρίζω τη Super League των Πανιώνιων. Επειδή ο παππούς μου ήταν από τη Σμύρνη. Ο παππούς ήταν από τη Σμύρνη, ε. Από τη Σμύρνη. Ωραία. Ο προπάππους μου, ναι. Ο προπάππους. Και... Τώρα παίζει ο Πανιώνιος. Ναι. Θέλω να πω για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Να πεις, ναι, Άρη, να πεις. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι πάει καλά. Δηλαδή θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Ο Άρης είναι σε δύσκολη κατάσταση. Δεν πέφτει όμως. Τώρα... Δεν ναι. Πέφτει όμως. Δεν χάνει κατηγορία. Ναι, άμα όμως χάσει μέσα στην Ξάνθη, μέσα στα Γιάννενα, όχι μέσα στην έδρα του Γιάννενα και μετά έχει 4 ντέρμπι. Θα αρχίσει να κινδυνεύει μετά, αυτό έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις τώρα, δίκιο. Ο Βαδιακός ναι. Και ο Όφη τα πάνε καλά. Εμείς μην πειρασούμε, έχουμε διοικητικά προβλήματα. Ναι. Αυτά. Να είσαι καλά, να διαβάζεις. Ωραίος είναι αυτός ο νεαρός. Να τα ανεβάσω αυτό το πράγμα. Έτσι έβγαινε 13 χρονών, ποιος και στις εκπομπές. Και ήρθε και με βρήκε, τον έφερε η μαμά του εδώ πέρα. Ο κομμουνιστής που κάνει το site που είναι 30 ετών τώρα. Ο Χριστάκης. Θα ναι. Τα ανεβάσω αυτό το απόγευμα. Ανέβαστο. Καλό. Καλό. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα. Καλώς το να. Μπράβο στον πιτσιρικά, τον νεαρό φίλο του Πανιωνίου. Δηλαδή αυτά που ήθελα να πω τα είπε ο πιτσιρικάς. Πολύ σωστός. Γρηγόρη, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου παρελθόντος. Ευχαριστώ. Γιορτάζει σήμερα. Και σήμερα.
Καλά, αυτό σε γιορτάζει. Η Μαρία γιορτάζει 25 φορές το χρόνο. Να μην γιορτάζω κι εγώ δύο. Κωστά. Δεν έφερε τυροπιτάκια σήμερα όμως. Κωστά. Μάλιστα. Όταν η Λαμία που πέφτει και τα Γιάννα έχουν 17 βαθμούς και ο Άρης έχει 23. Ναι. Και ακολουθεί ένα πρόγραμμα φωτιά για το δυναμικό του Άρη τουλάχιστον. Ναι. Είναι πολύ κοντά. Επομένως, ο φίλος ο Αριανός πήρε προηγουμένως και κράζει τον πρόεδρο του. Αν δεν υπήρχε αυτός, πρώτον, αν υπήρχε κάποιος άλλος, σας έχει πάρει ρε παιδιά. Με λεφτά. Δεν υπάρχει, αφού το βλέπετε. Καθίστε εκεί που πρέπει, είστε. Πρέπει να καταλάβουν πραγματικά ποιοι ακριβώς είναι σε αυτή τη γη. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ναι. Άρης είμαι και αυτά είναι να είχαμε τα λέγαμε. Αυτό τι σημαίνει. Ναι. Με Κολοκοτρονίτσι και με Καστανόχωμα. Έτσι. Επειδή υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να ξαναπάτε εκεί. Μην κάνετε φασαρία πολύ. Στηρίξτε τον πρόεδρό σας. Έτσι. Στηρίξτε τον. Έτσι, μπράβο. Δώστε τον λίγο ψυχολογία. Έτσι, μπράβο. Ότι είμαστε μαζί σου. Έτσι. Εγώ με πάω ξανά λέω αυτά, να ξέρετε. Ναι. Ναι. Και δεν τα λέω ειρωνικά, τα λέω πραγματικά. Στηρίξτε τον. Έτσι. Δείξτε τον ότι τον αγαπάτε, ρε πρόεδρε, μαζί σου. Έτσι. Και στα λάθη και στα καλά στο φινάλε. Μ' αρέσεις. Στο φινάλε είμαστε μια ομάδα η οποία στα 10 χρόνια πέσαμε 3 φορές. Ναι. Ας κοιτάμε λίγο τι έχουμε πάθει. Σωστά μιλάς. Και αν πέσουμε τώρα, δεν θα είσαι τις άλλες φορές. Θα διαλυθούμε. Πολύ ωραία τα λες, φίλε μου. Ναι. Κάτι άλλο, Κωστά. Με συγχωρείς, Παοξής δεν δήλωσε. Κωστά. Παοξής, ναι, ναι. Κάτι άλλο Παοξής δεν δήλωσε. Παοξής δήλωσε, μην κόβεις την κουβέντα. Είπες ότι σε πάω. Ναι, ναι, είπε. Το είπε. Γρηγορή. Και λες, πέσαμε σε 10 χρόνια 3 φορές. Να πούνε οι Αριανοί. Ναι, λέγε. Ναι. Κόβει, με μπέρδεψε λίγο. Το μυαλό του σκάλωσε. Λέγε φίλε, συνέχισε. Εγώ δεν είμαι. Ναι ρε φίλε. Κωστά, ναι. Και κάτι τελευταίο φίλε μου. Ναι. Και Γρηγόρη. Ναι. Το καλύτερο σέντερφορ που έχει περάσει στην ιστορία του ΠΑΟΚ για μένα θα είναι αυτός εδώ ο πιτσιρικάς. Δεν έχω ξαναδεί στον ΠΑΟΚ τέτοιο πράγμα. Τέτοια προσόντα, να μαρκάρω, ναι. Να κόβω κορμί, να ξέρω μπάλα, να έχω ταχύτητα. Ήταν τον, ό,τι ονειρευόμουν για σύντροφο του ΠΑΟΚ. Όχι, όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Ναι. Να κοιτάξει η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Αυτό. Να κάνει τη ρήτρα. Να αφήσουν τις μεταγραφές για οποιονδήποτε. Ναι. Να κάνουν προσαρμογή σε αυτό το παιδί με παραπάνω χρήματα. Σωστό. Και η ρήτρα να πάει στα 20 εκατομμύρια. Γεια σου, φίλε. Ήταν ο ακροατής μέχρι στιγμής ο ακροατής ημέρας. Ναι. Ράπι Βέρια άλλαξε και επίσημο όνομα, τρένο πάει η Βεριάρα και εσείς είστε σκούταρης είναι. Στο Μόκο. Σκούταρης είναι η Βέρια. Παρακαλώ, τελικός κυπέλλου φέτος ξανά ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Θέλω πρόβλεψη που και τι θα γίνει. Χρήστος Καλάνδρια ΑΕΚ. Σκούταρης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι ο τελικός. Και το πάρει ο Ολυμπιακός. Σκούταρης. Ναι. Σκούταρης είναι η Βέρια. Ποια Βέρια. Την κάνατε σκούταρη. Και έχει μπακάρα το μούχαλι. Δεξιά. Φουλ. Πάμε. Ναι. Έλα. Σταμάτα ρε να μιλάς, δεν φαλακρέ πάνω στα τηλέφωνα. Σταμάτα. Συγγνώμη ρε φίλε. Θα μιλάει από κάτω. Κάνουμε, καλά αγόρι, καλά αγόρι, καλά αγόρι. Έλα. Χρόνια πολλά Γρηγόρη. Τι χρόνια πολλά, προχθές γιόρταζε ρε φίλε. Πάλι ναι. Χρόνια πολλά δηλαδή. Ξανά, δεν πειράζει για προχθές. Ναι. Λοιπόν, τώρα κάτι άκουσα πριν και έβαλα τα γέλια έτσι. Τα κλάματα δηλαδή. Κάτι λέει ο άλλος, κάτι επιθετικό ποδόσφαιρο λέει σε αυτό το Άρης. Ξέρω εγώ και δεν είμαστε λέει Βέρια και τέτοια. Εντάξει τώρα μην επεκτάθουμε τέλος πάντων. Τα θέλω του είπε. Επεκτάσου φίλε, επεκτάσου. Βγάλε από την ψυχούλα σου αυτά που θες να πεις. Με όμορφο δεν τρόπο. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Πες ότι γουστάρεις, ναι, γενέ. Τέλος πάντων, λοιπόν το πάω σήμερα αλλά αυτό που λέει πώς το βλέπεις. Κάτι 2-3 γκολ. Ρε φίλε, το είπαμε 10 φορές. 2-0 δεν θα πεις. Αλλά απλά επειδή το είπε αυτός, εγώ το βλέπω κανένα 5-2. Εγώ δίνω 3 σκορ. Εγώ δίνω 3 σκορ. Μ' αρέσει, παίξε τα. Πέρα από την πλάκα που του κάνω. Πάω Γιάννενα. Ρε άκου τι σου λέει αυτός. Πάω Γιάννενα 2-0. Αυτός είναι ο μαζόνος στοιχήματος. Θα κρατήσει δυνάμεις ο ΠΑΟΚ μετά το 2-0. Άστο τώρα. 2-0 ο ΠΑΟΚ. 1-1 τον Άρη και 1-2 τον Παναθηναϊκό. 1-2 Παναθηναϊκό. Αυτά δίνω εγώ. Βάζεις δύο σπίτια και αποκτάς ολόκληρο οικονομικό τετράγωνο. Αυτούς τους αόρατους δεν τους παίζω. Δεν μ' αρέσει. Ποιους αόρατους δεν τρέπεσαι. Έφερες ένα στο κύπελο και έβγαινες και έκλαιγες. Τα ξέχασες. Άσε ρε τώρα. Άσε ρε! Λοιπόν, λέγε. Τι είπα άλλος, εκεί φοβόμαστε λέει τι μη χάσουμε λέει στην ΑΕΚ και στα... Ποια ΑΕΚ ρε, ποια ΑΕΚ βρε. Ποια ΑΕΚ βρε. Βρε! Θα πάω εκεί. Βρε, ναι, ΑΕΚ, συγγνώμη, ΑΕΚ. Κόψτον, ενώ. Κόψτον, παρεκτρέπεται. Το 1/3 της ζωής σου κοιμάσαι, προφανώς θες καλό κρεβάτι, καράφλα. Το 1/3 της ζωής σου κοιμάσαι. Κοιμάσαι. Αν εγώ που κοιμάμαι 6 ώρες τη μέρα κοιμάμαι το 1/3 της ζωής μου, δεν νομίζω. Πρωτάθλημα θέλετε Παοξίδες, αλλά ο καημόνος είμαστε εμείς. Εντάξει, δείτε το πρόγραμμα το Φλεβάρι και τα λέμε μετά. Αριανός. Ο νικητής, ο Τραϊανός.
Τραγιανός. Έλα, παιδιά, τι κάνουμε. Γεια σου, Τραγιανέ. Τι ομάδα είσαι. Κοίταξε να δεις. Πολύ εύκολο αυτό εδώ πέρα μπορώ να απαντήσω. Πάω ξύς. Και σε λένε Ψηλάντη. Εννοείται. Μα έχεις αργιανίδικο επίθετο. Κοίταξε, αργιανίδικο επίθετο με παοξίδικη φλέβα. Φλέβα παοξίδικη. Εννοείται. Μπορεί να είσαι ό,τι θέλεις, ρε φίλε. Μπρουτά. Θα πας στο γήπεδο σήμερα. Τι να παρακάνει. Στο γήπεδο, για κάνα βρώμικο απ' έξω. Για κανένα βρώμικο απ' έξω, άρα δεν θες να πας στο γήπεδο. Τι να πάει να δει, το φιλικό μας να δει. Η άλλη με 15. Τι να δει. Να πάει να δει ΑΕΚ ΠΑΟΚ, να πάω Ολυμπιακός, να δει κανένα μάτς. Φίλε, πες μου ειλικρινά. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παραγωγός, δημοσιογράφος, ραδιοφωνάνθρωπος στη Μετρόπολη? Ο Σαρόπουλος πας. Ο Σαρόπουλος. Πες ο Ραπτόπουλος. Ο Σαρόπουλος. Αφού μου το λες εσύ, το με διευκολύνεις κιόλας ο Ραπτόπουλος. Γιατί ρε ο Ραπτόπουλος, γιατί. Το είπα τώρα τελείως. Αφού με διευκολύνει τώρα ο Κόκκινος, τι να κάνω. Δεν είναι διαφορετικά. Τραγιανέ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμάς τι. Την εβδομάδα πόσες φορές βρίζεις τον Ραπτόπουλο. Λες τον έστειλε. Πες μου αλήθεια. Κοίταξε, είμαστε και γειτονάκια. Σε βλέπω κιόλας συχνά. Πού, εκεί, κάτω τούμπα είσαι. Ναι, ναι. Α, εντάξει, θα τα πούμε τότε. Έγινε. Τον βλέπεις κιόλας. Ναι, αφού είμαστε γειτονιά. Το γυάλισες κι εσύ, Τραγιανέ. Έγινε, ρε Τραγιανέ. Λοιπόν, συγχαρητήρια πάντα τέτοια, τυχερός. Έγινε, να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ. Ορίστε! Μάλιστα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Χρόνια πολλά, Γρηγόρη. Άντε πάλι τα ίδια. Τσατίζεται, ξέρω το κάνετε αυτό, αρρωσταίνει. Παιδιά, άμα κατέβει ο ΠΑΟΚ στην ΑΕΚ και έρθει η ΑΕΚ με 3-5-2, το μάτι θα λήξει 1-4. Την έκατσε τη βάρκα. Το λέω. Θέλετε να ακούσετε το Γρηγόρη. Μισό λεπτό όμως. Ας δούμε τι θα γίνει σήμερα. Μισό λεπτό. Σε όλα τα παιχνίδια. Μισό λεπτό όμως. Ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν. 3-5-2. Μετά συζητάμε. Σταμάτα λίγο, ρε. 3-5-2 με Αλεφ, Μπάνταλο, Μακασέτα, Χαφ. Ποιο Αλεφ, μωρέ. Ο Αλεφ. Τον Μπακασέτα τον έκανε Μακασέτα. Ο Μπακασέτα και ο Μάνταλο με τον Αλεφ, η τριάδα των Χαφ. Είναι μεγάλο ευάλωτο σημείο. Πολύ ευάλωτο σημείο για την ΑΕΚ. Και επειδή η ΑΕΚ θα πρέπει να παίξει με 4 παίκτες στα πλευρά και όχι με 2, δεν μπορεί ο Ζουνίδης να είναι τόσο ποδοσφαιρικά ανόητος να αφήσει το ΠΑΟΚ να αλωνίζει ο Βιερίνια με το Μάτος. Ακριβώς, έχουμε πολύ εκρηκτικά άκρα. Μόνο να παίξει δεύτερο ρόλο η ΑΕΚ μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Φίλε, μην προτρέχετε. Τα ντέρμπι είναι παιχνίδια. Ναι, αλλά μπορούμε ρε κόκκινε να φανταστούμε, το. Λοιπόν, άκου λίγο για να συνοηθούμε. Δύο κουβέντες θα σου πω. Ναι. Στο παιχνίδι αυτό η διαιτησία θα είναι σπαθή 50-50. Ένα. Θα είναι ξένοι διαιτητές ούτως ή άλλως. Γι' αυτό. Ένα. Δεύτερον, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες και τι ρόλο θα διαλέξει ο καθένας. Για μένα ο ΠΑΟΚ, αν παίξει δεύτερο ρόλο στο παιχνίδι. Ποτέ παίξει ο ΠΑΟΚ δεύτερο ρόλο. Αν παίξει. Δεν ξέρει να παίζει δεύτερο ρόλο. Αν παίξει δεύτερο ρόλο. Δεν ξέρει να παίζει. Αυτό το 1-4 δεν είναι μακριά. Δεν δηλαδή, ξέρει να παίζει ο ΠΑΟΚ δεύτερο ρόλο. Γι' αυτό το λόγο και στην Ευρώπη κατατροπώθηκε. Ο ΠΑΟΚ, αν ήξερε να παίζει το δεύτερο ρόλο, δεν θα πάθαινε ζημίες στην Ευρώπη τέτοια στιγμή. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για άλλα 24 λεπτά στο Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με την Εσκιά της Παλωδήμος, ναι. Πότε δεν είναι αργά. Λοιπόν, το 0-0 πεθαίνει. Και εσύ γκολ τότες. Κακό αυτό. Διπλό τότες, ψέματα. Αυτό διπλό τότες. Ναι. Λοιπόν, παρέα με την Εσκιά της Παλωδήμος στο 7ο χιλιόμετρο της Ανώλης Αθηνών. Αν θέλετε να αποκτήσετε ένα super Hyundai, ένα super Kia, ένα super Skoda, θα το πάρετε από εκεί με super τιμή. Με εγγύηση κατώτερης τιμής στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο με το Αλφακτέο. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα το κάνετε δικό σας στο 2310-596-596. Οι γραμμές είναι όλες γεμάτες. Γιατί να μην είναι. Πάμε σε κόσμο. Πάμε. Κόρνερ. Πολλά χάνει η Τρίπολη. Πολλά. Αυτός ο Τσιλιανίδης. Καλός, Κοσμάς. Τι Κοσμάς, ρε. Κοσμάς. Φλόρος μεγάλος. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης, αλλά είναι. Τι να σου πω. Να... Καλός παίκτης. Τσαπατσούλης. Πρέπει να βελτιωθεί. Μα το Καλτσά εκείνο το. Τι και ο Κατσάς καλός παίκτης. Σε κατσαπατσούλε με. Παρακαλώ. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσύ είστε. Καλησπέρα. Γεια σα. Από Πειραιά παίρνω. Μπράβο. Αργιανός είμαι και θα μιλήσω για τον Άρη. Ναι, να μιλήσει για τον Άρη. Μεγάλο. Και για τους Αργιανούς. Ναι. Να σου πω, ξέρετε τι άλλο έχει
παίξει τον ρόλο του που έχουν πάρει ψηλά τον Ραμανί Αριανή. Να ακούσουμε. Ότι ο Πάκο έχει γιγαντωθεί. Σωστό! Πολύ και σωστό. Τρελαίνονται. Και εγώ τρελαίνομαι. Γι' αυτό μιλάω από, για μένα. Μιλάς με το συνέστημα και όχι με τη λογική. Μπράβο. Απαιτούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν εύκολα. Ναι. Δεν μπορεί να τα κάνει τουλάχιστον προς το παρόν. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα και ενδεχομένως θα πάρει και κύπελλο. Και κύπελλο, ναι. Και έχουμε τρελαθεί. Δεν είναι λογικό αυτό, είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικότατο είναι, γιατί άμα το κάναμε εμείς στη θέση τους, θα το ίδιο. Βρε αυτή ΠΑΟΚ, Άρης Ολυμπιακός με τον Ολυμπιακό ήταν εδώ πέρα. Φυσικά το ίδιο κάνανε. Μπράβο, και εγώ με τον Ολυμπιακό ήμουνα. Έτσι. Όχι επειδή είμαι από τον Πειραιά, αλλά επειδή δεν γουστάρω να πάει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ή κύπελλο. Ναι. Έτσι δεν γουστάρουν όλοι οι Αριανοί. Ναι. Και ο Πουγαρυπίδης δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Πρέπει να το στηρίξουμε. 1-0 ο Πανιώνιος στο διπλό που έβλεπε. Γκολάρα. Ναι, μην λες τον παίκτη, λάθος θα τον πεις. Γκολάρα, πραγματικά. Άστο. Λέγε φίλε. Τέλεσε. Μόλις είπε βγαίνει το κολκόλ. Τι στόμα είναι αυτό, Θεέ μου. Τι στόμα είναι αυτό. Να μιλήσει ο άνθρωπος. Αγενή άνθρωποι. Ναι. Αγενής είναι, φίλε. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω και πρέπει να. Ο Παοξής που μίλησε προηγουμένως είχε δίκιο. Πρέπει να το στηρίξουμε τον άνθρωπο. Τουρμισάει. Τον Καρυπίδη. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Πρέπει να. Α, κάνει και λάθη. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Άνθρωπος που δεν πράττει δεν κάνει λάθη. Καλό μεσημέρι, γεια. Σωστός. Ωραίος ο φίλος. Είχε μια θλίψη στο λόγο του. Ωραίο γκολ ο Τουρμισάει. Πολύ ωραίο. Ο άγαλμα όταν το θέλει. Είχε μια θλίψη. Πολύ ωραίο. Εδώ είναι κεφάλι και κάρτα αυτό. Μισό λεπτό. Τον έχει αφήσει άγαλμα. Ναι, δεν μπορούσε να το πιάσει. Το κάρφο. Είχε καμπύλη. Μια φωτοβολίδα. Μέσα στη νύχτα χρυσφάει. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ορφέας Περίδης. Παρακαλώ. Να το πεις ότι ξέρεις. Έχεις τα κόμπλεξ σου, να πούμε. Το ξέρεις, είπαμε. Τα ξέρεις. Μεγαλύτερη κομπλεξάρα από σένα. Κομπλεξάρα. Λέγε, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, είσαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γρηγόρη, χρόνια πολλά. Να είσαι γερός, να ανέχεσαι το. Τον Κωστή δίπλα σου. Ο Θεός να μας φιλάει, φίλε μου, από τέτοια μοιάσματα της κοινωνίας. Ναι. Όχι, είναι ωραίος. Από το μασόνο των Ερτιανών. Είναι ωραίος, είναι ο καλύτερος. Φίλε, πριν από ένα λεπτό με έκραξε για τον γκολ-γκολ, βλέπω στο ημίχρονο να γίνεται γκολ-γκολ. Εγώ δεν είμαι παοξής, αλλά ήθελα να πω την άποψή μου για το center forward, τον Άκπομ. Τι ομάδα είσαι, αν επιτρέπετε. Ναι. Φίλε, Ολυμπιακός είμαι. Είμαι 45 χρονών, αλλά έπαψα να ασχολούμαι τόσο γιατί... Δεν είσαι για να μαλώνεις. Έπαψες να είσαι οπαδός. Είσαι φίλαθλος. Άπαψα να είμαι οπαδός. Μ' αρέσει το ωραίο ποδόσφαιρο και βασικά... Ρε, πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε στην ποιότητα μια στροφή, να πούμε. Μα δεν είναι... Εσύ έκανες στροφές σε άλλα και άλλα. Στην ποιότητα. Ραπτόπουλος, εσύ έκανες στην ποιότητα στροφή. Εγώ. Ναι. Αυτός κάνει στροφές γενικό. Στα γεράματα θα το ρίξω στην ποιότητα και εγώ. Τι νομίζεις? Όχι, δεν γυρνάς εσύ. Αγέραστος, είσαι ρομπότ. Είναι αϊθαλής. Σαν τα πιστεύω, παιδιά, ότι τέτοιο center for ο ΠΑΟΚ είχε τυχερό που έφυγε πριν βασικά, γιατί τέτοιο center for δεν θα βρίσκε. Κάνει πολλές δουλειές, όπως είπε ο Κωστής, και αν πάρει και παιχνίδια στα πόδια του θα βάζει και τον γκολ εύκολα. Εγώ πιστεύω ότι βρήκε χρυσό. Έκανε πολύ. Φίλε, δεν ξέρω αν βρήκε ο ΠΑΟΚ χρυσό. Ξέρω ότι τον είχε από την αρχή της χρονιάς. Ξέρω ότι είπαμε όλοι πάρα πολλά και αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά το ρητό που λέει μηδέν από το τέλος κακάριζε. Γιατί όλοι κακαρίζαμε όλοι. Θυμάσαι σε μια εκπομπή. Θυμάσαι σε μια εκπομπή. Καταρχήν θα μιλήσω για τον Άκπο για δύο κομμάτια του. Το ένα κομμάτι ήταν που δεν μ' άρεσε από ρεπόρτερ, φίλους, συναδέλφους, οι οποίοι λέγανε τι ωραία που κάνει έξω την κίνηση κτλ. Τους λέω δεν θα κρίνετε το center for από την έξω κίνηση, θα το κρίνετε στο κουτί στα 16 μέτρα. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τι καλός που είναι και μαρκάρει και κάνει αυτά που λέγανε οι Ολυμπιακοί για τον Γκερέρο. Εντάξει. Εντάξει, τον Γκερέρο κάνει δουλειά, δεν βάζει γκολ, άστον τον Γκερέρο. Άρα κάνει δουλειά. Μισή δουλειά κάνει, δεν την κάνει. Ακριβώς, δεν είναι center for για μένα. Οπότε μην κάνουμε τον Άκπο επειδή έφυγε ο Πρίγιοβιτς, κάνει τις άλλες δουλειές. Άμα μπει μέσα στην περιοχή και τους είπα τους παοξίδες τη μέρα που κλαίγανε εδώ, και τι θα κάνουμε, θα μας προλάβουν. Τους λέω, αυτός ο center for είναι για μένα καλύτερος. Και για μένα. Αλλά διαφωνούσα με τον τρόπο που προσέγγιζαν και ο Νίκος το πρωί.
και κάνει δουλειές έξω. Φαίνεται ότι κάνει δουλειές. Ο Νίκος όποιος παίζει και βάζει τα γκολ και είναι πάω και είναι καλός. Εντάξει, εσύ το βλέπεις διαφορετικά και σωστά το βλέπεις. Εντάξει, εγώ βλέπω και το στραβό. Εντάξει, ο Νίκος είναι πιο αισιόδοξο. Πιο αισιόδοξο. Όχι, φίλε μου. Ο Κωστής βλέπει. Ο Κωστής βλέπει. Μην κρατάω τις γράμμες. Μόνο το στραβό βλέπει ο Κωστής. Κωστή, μία χάρη αν μπορείς. Για πες, πες. Θέλω να κάνεις τον Γρηγόρη όταν πάτε πάνω στον Ανδρώνη στο γραφείο. Τρελαίνομαι. Γρηγόρη με το σιμπάκι. Λοιπόν, δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα. Καταρχήν είναι ψέματα ρε φίλε. Αυτά που λέει το πρώτο πράγμα που λέει ξέρεις ποιο είναι. Μα επέτρεψε μου εκείνο όταν το λέει πεθαίνω. Είναι ψεύτης φίλε. Άκου, άκου, δεν υπάρχει αυτό. Άκου, άκου. Της φαντασίας. Θα πας πρώτος. Θα πας πρώτος ή θα έρθω εγώ. Λοτράβας ή πρώτος. Ξεκινάει ο Ανδρώνης την ιστορία. Παύλο, άνω τελεία. Ας τον αρέσει του λέω. Θα πας πιάζει. Μου επιτρέπεις. Μου επιτρέπεις. Αυτό το με επι... Παύλο, δεν είναι έτσι. Πώς είναι και κόρη, δεν είναι έτσι. 25 χρόνια κάνω στο ραδιόφωνο. Παύλο, επέτρεψε μου. Δεν είναι έτσι. Έχεις να έχεις μια κάμερα, να έχεις τον κόκκινο. Γρηγόρη, δεν παίζεται, πρέπει να το παραδεχτείς. Δεν παίζεται. Ότι δεν παίζεται, δεν παίζεται. Άνω τελεία. Λέει ένα ταφεντικό είναι. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι ευθέως και δεν το συζητάω. Ο Κωστής έχει μια φιλοσοφία. Του λέει πάμε και θα ακούσουμε. Εγώ έχω μια άλλη φιλοσοφία και λέω πάμε να συζητήσουμε. Εγώ δεν πάω με τις δικές μου απόψεις για να φύγω με τις απόψεις του ιδιοκτήτη. Αυτά που έχω να πω τα λέω. Ο Κωστής είναι μια κατηγορία μόνος του Γρηγόρη. Βρε τώρα δεν θέλω να μιλήσω. Κατά 99,9% όταν μας φωνάζει ο Ανδρώνης να έχει δίκιο. γι' αυτό εγώ μέχρι για τύπο που αν έχω δίκιο δεν θα απαντήσω. Αφού έχω άδικο όταν πάω πάνω. Όταν ανεβαίνω το σκαλοπάτι, όταν ανεβαίνω το σκαλοπάτι έχω άδικο. Ανεβαίνει και το βουβάλι από εκεί. Θα είσαι δίκαιος τότε και θα πεις τώρα το φίλο. Έκανα λάθος. Θα πεις το φίλο. Ναι. 99% για ποιον από τους δύο μας φωνάζει. Για μένα. Κατάλαβες. Ναι. Και τα ακούω εγώ. 99% για τον Κωστή εννοείται. Και τα ακούω εγώ. Εκεί είναι το δράμα. Δεν μπορείς να το κάνεις ζάχτη γι' αυτό. Παιδιά, να είστε καλά. Καλό μισθό. Στο καλό. Στο καλό να σε δει. Έτσι. Ορίστε. Αλήθεια. Σου λέω ψέματα. Τώρα είπες όλη την αλήθεια. Τέλειωσε. Για να μην πω 100%. Κράτα ένα κομμάτι. Πάμε στον κόσμο. Για να υπάρχει το στατιστικό λάθος. Έτσι. Μάλιστα. Ορίστε. Ναι. Έλα. Έλα. Έλα μωρέ. Ναι. Έλα μωρέ αρρώστια. Έλα αδέρφη. Αρρώστια. Έλα. Έλα. Ναι. Έλα. Επειδή είπες την αλήθεια όλη, εγώ θα πω το δικό μου. Για τον Ακμπομ θέλω να πω ένα τραγούδι και για το κανάλι. Ποιο κανάλι. Ποιο κανάλι. Ποιο κανάλι. Για το Μετρόπολη. Να πεις ρε φίλε, αρκεί να μην βρίσεις, γιατί εμείς είμαστε μια εκπομπή οποία είναι σοβαρή, έτσι. Ναι, ναι βρε, ναι, ναι. Άκου, άκου. Άκου. Μεγάλη εισαγωγή έχει βλέπω. Έψαχνα να βρω τον πρώτο το σταθμό κι όλο περίμενα. Μέχρι που βρήκα το Μετροπολισάρο έδωσε φως στις νύχτες και στα πρωινά μου μου δώσε λόγο για να ζω. Άκου τώρα. Ναι. Πήγε δυο βγαίνει ο Ραπτόπουλος ξανά μαζί με κόκκινο και όλα τα προβλήματα μου τα ξεχνώ. Άκου η Ελλάδα νέα 5,5 φεμ ξανά ό,τι καλύτερο για να έχει συντροφιά. Το Μετροπόλης ακούμε όλη μέρα το καλύτερο σταθμό της Θεσσαλονίκης και πιο πέρα της κακομοίρας θα ακούμε απ' τις δύο. Κάπου στις 4 θα πούμε το αντίο. Αδά μας επιστράψαμε. Μετά τις 4 δεν έχει. Δεν έχει μετά τις 4. Σιγά 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 πάρκαρε στην κοιλιά σιγά. Και μετά τις 4 τι έχουμε. Αδά μας επιστράψαμε να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να αναλύσουμε. Επόμενος ναι. Ναι. Έλα φίλε. Τον κόψαμε για να μην λέτε τον πληρώσαμε να γράψει τραγούδι. Ναι. Έλα εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς.
Λοιπόν, Γρηγόρη, χρόνια πολλά αρχικά. Χρόνια καλά, φίλε μου. Ναι, λοιπόν, εγώ βγήκα να πω μόνο ΑΟΚ, τίποτα άλλο. Πάμε αύριο να κερδίσουμε. Ποιος είναι πρόεδρος στην ομάδα? Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιος είναι πρόεδρος στην ομάδα. Εγώ είπα μόνο ΑΟΚ, πάμε να κερδίσουμε. Ναι, τι ακούγεται εκεί στην Ξάνθη, ακούγεται τίποτα? Από του χρόνου θα έχουμε Μουζενίδη. Καλά, ρε, είναι δυνατό. Για πες το, για να κάνετε σύνδεσμο να πρέπει να έρθει μια αεροσυνοδό. Ένα εδώ, από του χρόνου. Τι είπες, Γρηγόρη, για σύνδεσμο? Για να κάνετε σύνδεσμο να έρθει μια αεροσυνοδό να σε οργανώσει. Είναι δυνατό. Ξέρεις τώρα γιατί βγαίνει ο Ζικερίδης και λέει ότι ο Μουζενίδης όντως δεν έχει την ομάδα? Θα πάει ο ΠΑΟΚ εκεί στην Ξάνθη, θα κάνει 3-0 και θα πάρει την ομάδα το καλοκαίρι ο Μουζενίδης. Αυτό είναι λες. Ζεγκερίδη, βγες και πες ότι ούτε του χρόνου ο Μουζενίδης θα πάρει την Ξάνθη. Εντάξει. Ζεγκερίδης ή Ζεγκερίδης? Ζεγκερίδης, ρε. Ορίστε! Το ξέρω, Ολυμπιακός είναι. Εσύ, ποιον δεν ξέρεις? Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Λοιπόν, από εκεί έχω χρόνια πολλά, αλλά στον Καζαμπάκα, μην πω στον Γρηγόρη. Όλοι βγαίνουν και λένε τον Γρηγόρη. Ο Καζαμπάκας γιατί, Γρηγόρης λέει. Ναι, γιατί τον Γρηγόρη, γιατί το λένε. Ρε φίλε μου, να έρθω να πιω κι εγώ από αυτό που πίνεις. Έλα ρε Γρηγόρη, ο Χρήστος είπα, από Μιχαλιών, έλα να το πιούμε μαζί. Ρε Χρήστο, Βασίλειος, Ιωάννης και Γρηγόριος. Εντάξει ρε Γρηγόρη, ο Αθανάσιος είναι εκτός κόλπου. Λοιπόν, εγώ να διαφωνήσω λίγο για το, αυτό που είπες στην αρχή, Γρηγόρη. Το μάτς με τον Ολυμπιακό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Γιατί ποιος, όχι δεν κατάλαβες, το πιο καταλυτικό είπα. Ναι, είναι... Για μένα κέρδισε την ΑΕΚ τελείως το πρωτάθλημα. Αν κερδίσω τον Ολυμπιακό όμως τους αποδεικνύω δύο φορές τους κερδίζω. Είναι αυτοί που με ακολουθούν. Άμα χάσεις από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, πάρεις το πρωτάθλημα και χάσεις και στον τελικό, θα σε στεναχωρέσει? Άκου τώρα για να συνοηθούμε. Επειδή τα έφερες τα πράγματα στα ίσια, έξω από το χορτάρι. Ναι. Λοιπόν, και επειδή εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη Θεία Δίκη. Ναι. Λοιπόν, μη σου φάνει παράξενο ότι είδες στον πρώτο γύρο, δεν λέω ότι θα δεις κάτι ανάλογο. Στον πρώτο γύρο αυτό που έγινε ήταν Θεία Δίκη. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχανε τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη και εσύ χωρίς ευκαιρία έβαλες διπλό αυτόν γκολ. Και κέρδισες. Αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο και αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η γοητεία και εγώ, γουστάρω έτσι. Εγώ τους πήρα, πήγα εκεί μέσα και τους έπαιξα. Εγώ γουστάρω διαφορετικά. Και να σου πω ρε Γρηγόρη, έτσι τους πόνισε και περισσότερο. Όχι, δεν πονά έτσι. Χρήστο, θα με παρεξηγήσεις γιατί... Καλώς υπάρχει και κάτι άλλο, το αποθυμένο, πες το πως θέλεις. Εγώ θέλω να διαιτητή να κλάσει κάποιος στο κέντρο και να δείξει πέναλτι. Πέναλτι και αποβολή να δείξει. Αυτό θέλω. Και κάτι τελευταίο να πω, για να μην σας κρατάω παραπάνω. Πρόσεχε τις εκφράσεις, ρε Γρηγόρη. Να έρθει. Εκείνο το Λουτσέσκο, σκουτίξτε τον. Δεν είναι ανάγκη, ρε παιδιά, να παίζει ο Πέλκας. Δεν είναι ανάγκη, ρε φίλε. Ναι. Τι είναι αυτό, το αυτό το πράγμα, δηλαδή, μας το χαλάει, τώρα. Δεν και καλά να το φορμάρεις γάμο, το παιδί. Δεν γίνεται μη Χρήστο, μη ξεφεύγετε, παιδιά, μη ξεφεύγετε. Είναι παρεκτράπη. Παρεκτράπηκε. Πάμε επόμενος κύριος. Αλλά σου λέει... Ευέξαπτος χαρακτήρ. Σου λέει την αλήθεια όμως. Δεν θέλω να βλέπω τον Πέλκα. Κυρία. Μόλις παρεκτραπεί κάποιος, νιώχα να το τοκτοποιείτε. Μη και οι δυο το τοκτοποιήσατε. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Γεια σας, κυρία. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είστε το πιο ωραίο, τι ωραίο κάνετε εσείς. Συμφωνείτε διαφωνώντας και το αντίστροφο. Εμείς διαφωνούμε συμφωνώντας. Εσύ μια χαρά δεν διαφωνείτε καθόλου. Θέλω να πω στον Κωστή ότι ό,τι έλεγε για τον Άρη συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα όμως. Είστε ο παδός του Άρη, κυρία μου. Το θαυμάζω γιατί έχει πολύ καλή κριτική. Μπορεί να πουλάει τρέλα, αλλά πρέπει να είναι πολύ καλό στη δουλειά του. Συγγνώμη, ότι είστε ο παδός του Άρη. Εγώ, άμα σου πω ότι είμαι, ήμουν πολλά χρόνια πάω και είμαι και τώρα και Άρη. Φύσε το, μην την ψάχνετε τώρα, δεν το εξηγείτε. Είναι θέμα συζύγου, είναι θέμα παιδιού. Γιου θα. Δεν. Κάποιος λοιπόν, κάπου έπαιξε κάτι. Κάποιος έπαιξε, ο γιος κάπου πήγε. Εντάξει. Αφήστε το τώρα αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, και θέλω από αυτό που γιατί είχε μιλήσει ένας προλήστοντας για τον Άρη και είπε ότι πραγματικά πρέπει να στηρίξουν την ομάδα. Δεν τους παίρνει κι αλλιώς τους φιλάθλους. Δεν να υπάρχει άλλη επιλογή. Ναι. Δηλαδή τι θα γίνει, αν αρχίζουν αυτοί βρίζουν από εδώ οι άλλοι και σαν και μετά. Δεν το καταλαβαίνω, συγχωρέστε με. Τι θα πει αυτό, δεν τους παίρνει? Δεν είναι σωστό. Δεν τους παίρνει με ποια είναι. Θα πέσει ο Άρης, θα πέσει κάτω. Δεν τους παίρνει σαν ομάδα, δεν θα μπορέσει να... Δεν έχει άλλη επιλογή, σου λέει η γυναίκα. Δεν έχει άλλη επιλογή. Αυτό λέει η γυναίκα. Αυτό λέω, ότι δηλαδή αν φωνάζουν ή με φωνάζουν ή δεν, τι θα γίνει. Καλά είναι να στηρίξουν την ομάδα, να μπορέσουν να ανακατήσουν μια καλή, γιατί δεν... Έκανε και λάθος ο Άρης, γιατί με τα καλά αποτελέσματα αποζέθηκε στις τρεις πρώτες αγωνιστικές που κερδίσαν, είπαν όλοι που ωραία, πάμε τον Πάο. Εκεί σώθηκε ο Άρης, κυρία μου. Κυρία μου, εκεί στήριξε. Εκεί στήριξε ο κόσμος τη διοίκηση με τα χίλια. Μέσα σε 10 μέρες έκανε 7.000 διαρκεία σου, Άρης. Ναι, βρε, έκανε και με τον Πάο και έκανε sold out, πώς το λένε. Δεν το συζητώ καν.
Ήταν χρήματα οι άνθρωποι από αυτό. Αλλά όμως τώρα επειδή δεν βλέπω να υπάρχει καλύτερη λύση, να δουν τι θα γίνει αύριο στην Ξάνθη. Και μετά άμα είναι, πρέπει να βρούμε μια λύση όλοι μαζί. Δηλαδή και οι φιλάθλοι είναι πιο χαλαροί και ο πρόεδρος πρέπει να κοιτάξει να κάνει κάτι. Τι συμβουλεύετε λοιπόν στο λαό του Άρη, κάντε υπομονή μέχρι να βρεθεί κάτι καλύτερο. Πώς χάλασε ο καιρός, ναι, μέχρι το 2019. Ο Ραπτόπουλος ρωτάει μια κυρία τι συμβουλεύει τον κόσμο του Άρη. Πάντως εδώ τον κύριο Ραπτόπουλο τον πάω γιατί τον λένε τρελό τέτοιο, αλλά είναι, τον βλέπω ότι είναι και πολύ ευαίσθητο σε πολλά πράγματα και είναι και πολύ στροφός. Τη συγγνώμη λίγο και... Η τρέλα, τρέλα όμως. Αυτό δεν... Τρέλα πολύ έχει. Τι συγγνώμη κυρία μου. Τρέλα έχει. Καλά, για το πολύ στροφός μην παίρνει το όρκο. Άρα λέει ότι δεν είμαι κακός τρελός, είμαι καλός. Όχι, νομίζω ότι είσαι και ψυχούλα όπως λέει ο διπλανός σου πολλές φορές. Και ο πρωινός ο συνέτερός εκεί που είστε ψυχούλα, εγώ το πιστεύω για σας. Εμείς είμαστε συνεργοί, με τον πρωινό είναι κουμπάρι. Απλά όμως το αφεντικό έχει ένα παράπονο όμως, μεγάλο και έχει δίκιο. Για πείτε το, ότι θα το λύσουμε. Φέραν αυτούς τους δύο λίγο να είναι πιο συγκαταβατικοί στις εκπομπές και αυτοί χαλάσαν χειρότερα από μένα. Εγώ όμως έχω προσέξει κύριε Κωστή ότι στα δύσκολα σας βάζουν μπροστά. Όταν θέλουν να μιλήσουν ξέρω εγώ για τον προπονητή του ΠΑΟ, χώνουν εσάς μπροστά. Πάνε να μιλήσουν κάτι άλλο, πάνε βάζουν τον Ραπτόπουλο. Μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι πετάει τη βόμβα. Εγώ που σας παρακολουθώ. Βάζω τον τρελό μπροστά. Έχετε δίκιο. Εντάξει, να είστε καλά. Να είστε καλά. Για να γίνει από πάω κάρι, μόνο συγγενικό πρόσωπο την έχει μετατρέψει. Κάτι και αυτό, έγινε, κάτι και αυτό έγινε. Μόνο ο γιος μπορεί να το κάνει. Όχι, άντρας κάτι έγινε. Έγινε. Όχι, κάτι μόνο έγινε. Γιος. Βρε, κάτι έγινε τώρα. Μπρος. Όχι, είναι κάτι έγινε. Το θέμα είναι τι έγινε. Καλημέρα. Ναι. Εσύ κουτσομπόλα να μάθεις τι. Μα η ανάλυση είναι το θέμα. Μάλιστα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Τι κάνετε. Κάτι εδώ τουλάχιστον. Ραπ. Μάλιστα. Να δώσω μια επιθετική γραμμή για το μάτς με την ΑΕΚ. Να δώσεις. Λοιπόν, μπροστά ο Τσούμπα, δεξιά Λιμιός, ναι. Αριστερά Ζαμπά, ναι. Και από πίσω Πέλκας. Τι στον Πέλκα εσύ. Ναι, όχι τον Μπίσεσβαρ. Όσο βλέπω τον Μπίσεσβαρ στον ΠΑΟΚ, δεν θέλω να δω τον Πέλκα. Δεν θέλω να κρατήσω τις γραμμές μου πίσω, πρεσάρισμα. Να ζητήσω μια χάρη. Αυτά Μπίσεσβαρ και Πέλκας είναι μεσοβέζικα. Να ζητήσω μια χάρη. Είναι μεσοβέζικα. Λοιπόν, επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που δεν ξέρει τι ξημερώνει, παίζουμε τον Μπαζιάννα σε περίπου μια μισή ώρα. Λοιπόν, αν θυμάσαι πριν από κανένα μήνα, όλος ο Παναθηναϊκός σου είχε πιάσει την λυπηπή. Το ξέρεις ότι θα είναι καλά όλοι και λες θέλω αυτόν και αυτόν. Και αύριο μέρα να κερδίσεις. Δεν το λέω για να σε κάνω παρατήρηση, αλλά. Ας δούμε, κάτσε, κάποιος μπορεί κάτι να κάνει να αποβληθεί. Okay, ο Κωστής μπορεί να λέει τα δικά του. Με τη λογική ότι πρέπει να κρατήσω πρεσάρισμα, δεν θέλω να παίξω σε πολύ μπάλα εκεί μέσα, δεν θέλω θέμα. Θέλω να κλέψω την μπάλα, να βγω στην κόντρα. Αυτοί οι τέσσερις που είπα, νομίζω ράπ είναι πολύ γρήγοροι. Να πω μια αλήθεια, δεν έχει ο ΠΑΟΚ να κάνει άμυνα στο κέντρο, ναι, του γηπέδου. Ή θα πρέπει να κάτσει πίσω από τη σέντρα και, ή θα πρέπει να κάνει παραγωγικό παιχνίδι. Αυτό το στυλ δηλαδή. Το στυλ που κάνει η Λίβερπουλ, για παράδειγμα, δεν έχει ο ΠΑΟΚ το υλικό να το κάνει. Και μην μου πει κανείς ότι ο Center Force πρεσάρει. Το θέμα είναι τι κάνουν οι χαφ. Το θέμα είναι τι κάνουν οι χαφ. Οι τρεις χαφ. Το δεκάρι, το εξάρι, το οχτάρι. Οι άλλοι βολεύονται, προσαρμόζονται με το pressing. Πες τα, Κώστα. Πες τα. Άσε ρε κόκκινε, αυτά είναι. Απιέ και ένα ούζο μαγεία. Πες τα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πες τα, Κώστα. Δεν ξέρεις. Όταν δεν ξέρεις, δεν παίρνει κολλή εδώ, Γρηγόρη. Δεν παίρνει κολλή. Πάρ' το τρουμισάκι. Ναι! Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που αγάπησε το ποδόσφαιρο μέσα από το στοίχημα. Είμαι έξω από αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Όχι. Πάμε στον κόσμο. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που το χάρισμα μάθει στην κατηγορία. Πάμε στον κόσμο. Ορίστε! Πάλι φρένο, ρε κόκκινο. Πάμε. Ναι. Σιγάρε, Καζιάρη. Έλα, φίλε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Χαιρετώ τους Μακεδόνες, τους Γνήσιους. Νότιοι είμαστε εμείς. Όχι, εδώ είναι η Γνήσια Μακεδονία. Πάνω η άλλη είναι η Μουζαντένη. Ρώτα... Imitation. Ρώτα τους νατοικούς να σου πούν που ανήκουμε. Γρηγόρη. Ορίστε. Χρόνια πολλά και να πούμε και το τροπάριο των τριών ιεραρχών. Το γνωρίζεις. Αμέ. Πάμε, άντε, εγώ από εδώ, εσύ από εκεί. Όχι, εγώ θα κάνω το... Δεν το ξέρει, φίλε. Εγώ θα κάνω το ισοκράτημα, ξεκίνα. Τρεις φωστήρες της τρεις ηλίου θεότητος... Στοπ, το ξέρεις, παραδέχομαι. Άντε, πες και εσύ. Με έστειλες αδιάβαστο, δεν το περίμενα. Άντε, bye. Δεν το περίμενα. Με εκπλήσεις ευχάριστα, Λευτέρη. Πες το σε απ' έξω. Παρακαλώ. Πού να το ξέρω, πες. Εδώ μπέρδεψα. Γεια σας, εγώ μιλάω. Τις παραβολές. Εγώ δεν είπα τη συμφωνία των Βεσπών. Λέγε, φίλε. Γεια σας. Καλώς τώρα.
Το παιχνίδι το κάνει ο Μπίσεσβαρ. Άντε μπράβο. Οι προπονητές θα βρουν τρόπο να το μαρκάρουν. Είτε με ξύλο, μαντουμάν, να τον πρεσάρουν, καταστρεπτικό ποδόσφαιρο. Ναι. Εκεί δεν πρέπει να τον βγάλεις, να βάλεις και εσύ ένα εξαράκι ή τον Μπέλκα ή τον αυτόν. Ο Μπέλκας δεν είναι εξαράκι. Όταν φίλε μου ένας προπονητής αντέχει στο ξύλο. Όταν φίλε ένας προπονητής βάζει man to man. Άκου λίγο. Όταν ένας προπονητής βάζει man to man. Να βάλεις ένα εξάρι. Άκου ρε λίγο. Εσύ να το παίξεις το ίδιο. Όλοι τώρα θα ψάξουν να βρουν. Όταν βάλουν ένα παίκτη να παίζει man to man. Ή βάλουν και ντουμπλάρισμα και δίνουν βάρος εκεί, απελευθερώνουν τη εξτρέμ σου. Γιατί να βάλεις εξάρι. Ναι, θα παίξεις από τα άκρα. Εννοείται. Μπλοκάρονται και τα άκρα. Και τι θα παίζουν όλοι οι άμυνα, θα παίζουν. Κάτσε ρε φίλε, έχεις ένα παίκτη. Θα παίξεις στο ξύλο να πούμε, στο πρέσινγκ. Ωραία. Και εγώ ζω το στόχο, ναι. Θα βρούμε πελά, εσύ άμα δεν θα σου μαρκάρουνε τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Τελείωσε ο ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Εσύ λες τελείωσε ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν τελείωσε. Τα παιχνίδια τα έπαιρνε 0-1 με το ζόρι. Χωρίς ποδόσφαιρο. Ωραία, μισό λεπτό. Τι προτείνεις εσύ? Εγώ τι προτείνω? Μάλιστα. Ο προπονητής, ναι, να είναι απρόβλεπτος, εσύ, ανά πάσα και στιγμή να αλλάζει το παιχνίδι ανά του. Ανά πάσα και στιγμή. Εσύ πώς ξεκινάς? Είσαι ο προπονητής του ΠΑΟΚ και πες μετά για τι κάνεις τώρα. Ποιους βάζεις? Εγώ? Να είμαι αντίπαλος. Όχι. Να είσαι... Να είμαι εγώ προπονητής του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. ΠΑΟΚ είσαι? Όχι, Ηρακλής μου. Αχτηρότερο από εδώ. Καμία σχέση. Πες λοιπόν. Εντάξει, το συμπαθώ τον ΠΑΟΚ. Όχι, ποιος θα βάλεις λέω? Ποιος θα βάλω? Μάλιστα. Θα τον βγάλω τον Μπίσεσβαρ. Ποιο θα βάλεις? Ή θα τον αλλάξω θέση. Όχι. Θα βάλω κάτι άλλο να το αλλάξω. Κάτι άλλο θα το αλλάξεις? Βεβαίως. Ένα εξαράκι, ένα εξαρόχταρο. Ή θα τον βγάλω στα άκρα. Ηρακλής. Θα βάλω εκεί τον Μπέλκα. Θα αλλάξουν παιδιά. Γεια σου αδερφέ, χίλια χρόνια Ηρακλής. Γήποδος στον Πανιόνιο. Τελευταίος, ναι. Βέβαια, τι. Έλα φίλε. Καλησπέρα φίλε, είσαι ο τελευταίος. Μπράβο. Βγήκα να δώσω δυο σφοράκια για σήμερα. Να δώσεις. 3-0 ΠΑΟΚ, 3-0 τον Ολυμπιακό. Δώρα είναι. Ολυμπιακός που παίζει. Με Λάρισα. Ναι. Φίλε, θα φάει γκολ Ολυμπιακός. Δεν θα φάει. 3-0. Εγώ λέω θα φάει γκολ Ολυμπιακό. Ωραία, ωραία. 3-0 Ολυμπιακό, 3-0 ΠΑΟΚ. Ναι. Πολύ καλά. Πόσο δίνουν αυτά τα δύο? Αυτά τα δύο δίνουν 50 απόδοση. Ναι, κοντά είναι. Ναι. Τόσο... Βάζεις 2 ευρώ, 50 ευρώ. 7 στα 7, 7 μονάδες. Ναι. Σε παρεξήγησα, μ' αρέσεις. Καλό μεσημέρι. Μ' αρέσει. Εν όψη ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ δεν θα επιδιώξει μεγάλο σκορ και λόγω καλής σχέσης με τον Μπας Γιάννενα. Αυτή είναι η δική μου. Αυτή μπορεί να βγει και άντερ το μάτς. Μην σας φανεί παράξενο να βγει 2-0 μόνο. Λοιπόν, λέγε, φεύγουμε. Τι να πω. Τι να πω. Να φτιάξει το μανίκι σου εκεί πέρα. Παναδόντα. Δεν είναι, θα πω. Σαν λεπρόσεις εκεί πέρα με το μανίκι να πούμε. Ρε βλάκα έχεις να πούμε τόσο πως είναι. Πρέπει το μανίκι κοιτάξει. Αυτά μου τα δικά μου. Πάνε κάνε μήνυση στον καθρέφτη τώρα που κατασκευάστηκε έτσι. Αυτά τα λέμε χίλια χρόνια. Άντε τώρα. Η Μαρίνα πήγε ωραία αυτό φορά. Μάλλον πάρα πολύ ωραία. Την κουζάρισε την πήγε, εντάξει. Ό,τι θέλω κουζάρω, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Γερομπισμπίκι. Γερομπισμπίκι. 25 χρόνια τι την κοιτά. Και εγώ 50. Για δύο. Τι α κάνει, για μπαμπάτι θα σε πάρει. Οι 50 μα κάνουν 2-25. Έτσι δεν έλεγε. Η μεγάλη τραγουδιά. Λοιπόν, Μαρίνα Πίκου για ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Καρλάκη, Τάγια Δήμου και φυσικά Κωνσταντίνο Γιαλαμά. Γεια και χαρά.